Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η Τζίνα μου σχολείο είναι εδώ. Ο Γιώργος Παπαχρήστος. Θα είμαστε εδώ στις 8 με ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Αυτή την επικαιρότητα που προσπαθούμε να παρουσιάσουμε με ένα άλλο ύφος, έτσι ώστε να γίνει περισσότερο θελκτική και εσείς περισσότερο δεκτική. Αθελκτική λίγο, καμιά φορά και για εμάς είναι δύσκολο να είναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε δεν σας αδικούμε. Λέμε τώρα. Για σας που είστε, δεν θέλω καθόλου, δεν θα σας πω ψέματα, δεν σας αδικαιώ. Όχι, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Η Ιουλία Βελισσαράτου θα μας πει για ένα θέμα που συμβαίνει στις ευρωεκλογές στη Γερμανία, όπου διάφοροι τύποι, για πλάκα υποτίθεται, έχουν κατέβει υποψήφοι με ονόματα χιτλερικών ναζιστών. Για να δείτε πού έχει φτάσει, πού οδηγείται αυτή η Ευρώπη. Διότι όταν αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία, εκεί είναι το ασύλληπτο. Έτσι? Εκεί είναι το ασύλληπτο, που είναι, θεωρείται με το βάση το σύνταγμά τους ακόμα εγκληματική πράξη η αναφορά στα ναζιστικά σύμβολα κλπ. Στη δε Ιταλία, θα μας τα πει όλα αυτά η Ιουλία, ο δυσέγγονος του Μουσολίνη. Μην πεις το όνομα. Μουσολίνη, βέβαια. Ναι, αλλά μην πεις το υπόλοιπο. Το μικρό του. Όχι, μην το πεις. Αυτός έχει αντιγράψει το όνομα του αυτοκράτορα. Το περιέγραψε. Τώρα εντάξει, χειροπολί. Λοιπόν, δεν είπα κανένα αυτοκράτορα. Λοιπόν, πάσχει από κρίση μεγαλείου. Το κάναμε. Για πες το, Ιούλια. Ξεκινάμε από τη Γερμανία. Διπαρτάει το όνομα του κόμματος. Διπαρτάει, ναι. Μάρτιν Ζόνεμπορν είναι Παρτάλια ο ίδιος ευρωβουλευτής, ο οποίος έχει εκλεγεί το 2014 εκμεταλλευόμενος, το βλέπετε εδώ, Φουρ-Ιρόπα Ράιχ, ενώ κάνει δηλαδή πλάκα με το Τρίτο Ράιχ. Επίσης, όλα τα στελέχη τα οποία έχει, τουλάχιστον ορισμένα από αυτά, έχουν τα ανατριχιαστικά ονόματα του Υπουργού της Προπαγάνδας του Χίτλερ, Γιώσεφ Γκέμπελς, του Αρχιτέκτονα του Ολοκαυτώματος, Άρντοφ Άιχμαν, του Υπουργού Εξοπλισμών, Άλμπερτ Σπέρ, του Έρμαν Ες, αλλά και του ιδιαίτερου γραμματέα του Χίτλερ, Μάρτιν Μπόρμπαν. Βλέπετε λοιπόν, αυτός εδώ ο κύριος είναι ήδη ευρωβουλευτής, καθώς σας είπα ότι εκμεταλλεύτηκε το μόλις 0,96% που χρειάζεται για να μπει κανείς στην Ευρωβουλή. Ήδη βρίσκεται εκεί από το 2014 και μάλιστα έχει βγάλει και πρόγραμμα που προβλέπει ότι θέλει να γίνει αδίκημα η άρνηση της κλιματικής αλλαγής, εντάξει μέχρι εδώ, να καταστεί αδίκημα η απαγόρευση των πειραμάτων στα ζώα, αλλά θέλει να καταστεί αδίκημα η εισαγωγή μέγιστης ηλικίας. Να καταστεί αδίκημα η απαγόρευση των πειραμάτων ή τα πειράματα. Γι' αυτό προσέξτε λίγο παραπάνω. Γιατί τα τρολάρει όλα. Κοιτάξτε τώρα το επόμενο. Θέλει λοιπόν να καταστεί αδίκημα η εισαγωγή μέγιστης ηλικίας μέχρι την οποία θα επιτρέπεται η ψήφος, αλλά και η απαγόρευση του εκλέγην τα τελευταία 18 χρόνια τη ζωή των ψηφοφόρων. Και αυτό πώς θα βγαίνει δηλαδή, πώς θα προκύπτει του κυρίου αυτού. Προφανώς ο κύριος αυτός κάνει black humor σε όλες τις εκφάνσεις. Στην αρχή ξεκινάει να τα λέει σοβαρά και μετά δεν κανείς δεν καταλαβαίνει. Καραγκιοζάκος μου φαίνεται. Πάει να το πιστεύει έτσι. Καραγκιοζάκος, έχει και φάτσα. Έχει ένα περίεργο ύφος, το οποίο βέβαια θα κατέβει σε αυτές τις εκλογές και παρόλα αυτά εκείνος θεωρεί ότι κάνει χιούμορ, γιατί ήδη είναι και humor, έχουν πληθύνει και οι κομικοί ηθοποίοι. Μία στην Ουκρανία έχουμε, μία στην Αμερική έχουμε. Στην Ουκρανία με συγχωρείς, είναι πρόεδρος πλέον. Πρόεδρος πλέον, ακριβώς. Τρέμω στην ιδέα ότι θα κατέβει υποψήφιος ο Λάκης Λαζόπουλος, τρέμω. Το λέω, κλείνουμε την παρένθεση. Για πες μας λοιπόν για την Ιταλία. Και να πούμε για το Μουσολίνι, ο δυσέγγονος λοιπόν του δικτάτορα και του φασίστα, λέγεται λοιπόν, για να πούμε και το όνομά του, Γάιος Ιούλιος Κέσαρας. Αυτό το περίφημο όνομα έχει ο δυσέγγονος του Μουσολίνι, ο οποίος κατεβαίνει με το κόμμα... Και το φίλο του το λένε Βρούτο. Και το φίλο το λένε Βρούτο ακριβώς. Κατεβαίνει με ένα δικό του κόμμα, το οποίο ονομάζεται Fratelli d'Italia. Συμμετέχει στον ευρύτερο συνασπισμό. Κάτσε, γιατί έχω μια ερώτηση κρίσεως τώρα. Αν θυμάμαι καλά, ο Μουσολίνι είχε μια εγγονή, δυσεγγονή, μια καλονή. Που ήδη είναι. Είναι ξαδέρφη του, τι είναι αυτή. Πρέπει να είναι, όχι ξαδέρφη του, γιατί είναι δυσέγγονος αυτός. Οπότε πρέπει να είναι κάπως σαν θεία του. Γιατί υπάρχουν ήδη τρία μέλη του Μουσολίνι. Προτιμούμε τη θεία από τον σίγουρα, και πρέπει να σας πω ότι, να σας πω λίγο το βιογραφικό του. Έχει μεγαλώσει στη Βενεζουέλα. Αργότερα, λέει, εργάστηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν ξέρετε τον Νίκο Παπά. Δεν ξέρω, για να το ερευνήσουμε αυτό. Ενώ επέλεξε, λέει, να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στη Ρωμαϊκή Συνοικία Εσποζιζιόνε Ιουνιβερσάλε di Roma, που είναι μνημείο μουσολινικής αρχιτεκτονικής με
έκδηλους πολιτικούς συμβολισμούς. Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε. Τι να πούμε, πολλά καταρχάς πολλά λεφτά στους ψυχαναλυτές ο κύριος με αυτό το όνομα. Εννοεί. Πάντως, αυτό με τη Γερμανία με έχει σοκάρει γιατί στη Γερμανία... μάλιστα έγινε και ένα περιστατικό με τουρίστες σχετικά πρόσφατα, Ιουλία, πιθανόν το θυμάσαι, ναι, που έκαναν κάποιοι το χαιρετισμό, το γνωστό χαιρετισμό, που εδώ οι δικοί μας νεοναζί τον λένε και καλά αρχαιοελληνικό, γελάει ο κόσμος, και τους αμέσως τους συνέλαβαν. Ναι, μα θεωρείται αδίκημα και σοβαρό κιόλας. Ακριβώς, προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω πώς ακριβώς επικαλείται τα ναζιστικά σύμβολα, τα χρησιμοποιεί τόσο ανοιχτά. Και αυτό είναι okay, διότι το Σταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας δεν έχει πρόβλημα να επέμβει, ναι, στην περίπτωση. Εντάξει, βέβαια, ανοίγει μια μεγάλη διαδικασία κάθε φορά για να επέμβει, η οποία κρατεί για χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Το κάνει έχει... με διακριτικότητα και επικαλούμενο στο χιούμορ και γι' αυτό ίσως και δεν έχει το πάρει περαιτέρω διαστάσεις. Ούτε η Ήλαρη απεικόνιση, ούτε του ολοκαυτώματος, ούτε το Ναζί. Γι' αυτό και πρέπει να κάνει μεγάλη εντύπωση. Οπότε ίσως αυτό να έχει συνέχεια που σίγουρα θα παρακολουθούμε. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά ειλικρινά, δηλαδή. Μέχρι που συγγνώμη, θα το πω. Αλλά όταν κάνεις πλάκα ή όταν χρησιμοποιείς, για να το πω και για άλλους τώρα, να το διευρύνω. Όταν χρησιμοποιείς το Ολοκαύτωμα, όταν χρησιμοποιείς το Τρίτο Ράιχ, όταν χρησιμοποιείς το Χίτλερ, όταν χρησιμοποιείς τον Ναζισμό, είτε ως πολιτικό επιχείρημα, είτε για να κάνεις πλάκα. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή. Υπάρχουν θύματα, υπάρχουν συγγενείς θυμάτων. Δεν έχεις εσύ ανάμεσα στα δίποτα, καταρχήν. Έχεις απολέσει ανθρώπινη ιδιότητα. Και ειδικά σε τέτοια εποχή που τα άκρα αυτή τη στιγμή επικρατούν παντού. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία. Εμείς θα πάμε στην ελληνική επικαιρότητα. Αυτή την επικαιρότητα την οποία χαρακτηρίζει η χθεσινή επίθεση του Ρουβίκονα στο Κοινοβούλιο. Η επίθεση αυτή έχει αποτελέσει, Τζίνα, αντικείμενο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχει χαρακτηριστεί επίσης από την στάση του Μεγάρου Μαξίμου, η οποία είναι πιο ήπια πεθαίνεις, και από την αμφίθυμη δήλωση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νίκου Βούτσι, ο οποίος δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς ήθελε να μας πει. Αλλά στο πάντως, γνωστό χαλαρό του ύφος. Στο γνωστό χαλαρό ύφος, το οποίο πραγματικά είναι ένα από αυτά που του έχουν προσάψει πια τον χαρακτηρισμό ότι είναι ο χειρότερος πρόεδρος από την μεταπολίτευση και μετά. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Βούτσης παίρνει ξαφνικά το ρόλο που δεν ξέρω γιατί το κάνει, ενός Νέστορα της αριστεράς, και πάει στους ανθρώπους του Ρουβίκονα και τους κάνει πατ-πατ. Ξεκινήσαμε με θέμα Καλαμπούρη και το συνεχίζουμε. Και τους νουθετεί και τους λέει, ξέρεις, Νέστορας αυτό, ο Βούτσης. Αυτό, ρε παιδί μου, δεν έκρινα, λέω. Και τους λέει, ξέρεις, αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι δεν σωστό. Είναι, μωρέ, δεν είναι, ναι, σωστό. Δεν είναι κοινωνικός αγώνας. Λοιπόν, η επικαιρότητα... Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, Γιώργο, θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσουν, αυτοί που σχολίασαν και χθες και αυτά, να σχολιάσουν αυτούς τους βανδαλισμούς που έγιναν μετά, στο περίπτερο του Κώστα Μπακογιάννη. Ναι, ναι. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο οι βανδαλισμοί, είναι τα συνθήματα που φώναζαν αυτοί οι κάφροι. Δηλαδή, δηλαδή... θες να υπερασπιστείς τον Κουφοντίνα, διότι αυτόν υπερασπίζονται, όχι τα δικαιώματα των κρατουμένων, τώρα μην γελιόμαστε, έτσι. Όταν πας και το κάνεις στο περίπτερο του γιου του θύματος, και βρίσκεται τον πατέρα του, τον νεκρό πατέρα του. Λέει. Τον οποίο σκότωσε. Εκεί δεν λένε κάτι. Τον οποίο υπερασπίζεσαι. Να συζητήσουμε αν είναι κοινωνικός αγώνας αυτό, όμως. Θα ήθελα πάρα πολύ. Ένα θέμα που με καίει. Νομίζω ότι το σημερινό θέμα της επικαιρότητας είναι η αποκάλυψη του Βήματος. Σύμφωνα με την οποία είχε προειδοποιηθεί η Ελλάς ότι λόγω του Κουφοντίνα και της απεργίας πείνας που κάνει, μπορεί κάποιοι μπαχαλάκηδες ή άλλοι να επιτεθούν στο κτίριο του Κοινοβουλίου. Η ελληνική αστυνομία το έγραψε εκεί που προφανώς και η Βουλή, γράφει και το άλλο. Ξέρεις καλά, είναι το ζήτημα της ασφάλειας της Βουλής. Ναι, όποιος θέλει μπαίνει, βγαίνει, φεύγει, έρχεται κλπ. Θα δούμε ένα βίντεο και θα επανέλθουμε αμέσως στη συζήτησή μας, καθώς ο Θάνος Σωτήρης στην αίθουσα σύνταξη έχει τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με αυτό το τεράστιο ζήτημα.
Εκνευρισμό έχει προκαλέσει στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας η ανεμπόδιστη για πολλωστή φορά επιδρομή του Ρουβίκονα στη Βουλή, με αποτέλεσμα να καταλήξουν κόκκινες μπογιές και καπνογόνα έως και τους στίχους του κοινοβουλίου. Η καταδρομική ενέργεια ολοκληρώθηκε μόλις σε 22 δευτερόλεπτα, ενώ ο ιδρυτικός τέλεχος του Ρουβίκονα συνελήφθη. Με εντολή του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, ανατέθηκε σε αντιστράτηγο του σώματος η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για το χθεσινό περιστατικό εξωτερικά του κτηρίου της Βουλής και εφόσον διαπιστωθούν ευθύνες εντός του σώματος, αυτές να αποδοθούν. Επιβαρυντικό για τους αρμόδιους αξιωματικούς της φρουράς της Βουλής, αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της ελληνικής αστυνομίας που στάλθηκε στις 13 Μαΐου και αποκάλυψε η ηλεκτρονική έκδοση του βήματος. Παρακαλούμε όπως απολήψεως της παρούσας να εντατικοποιήσετε στο έπακρο τα μέτρα προστασίας του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα και με τα διαταχθέντα, με προγενέστερες, όμοιες προς πρόληψη και αποτροπή δράσεων ευνηδιαστικού χαρακτήρα, με τη μορφή συμβολικής παρέμβασης και οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας σε βάρος του. Να δοθούν συγκεκριμένες εντολές, οδηγίες για διαρκή ετοιμότητα, επαγρύπνηση, παρατηρητικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. Επιπρόσθετα, να εφαρμοστεί κάθε πρόσθετο επικαλυπτικό μέτρο κατά την κρίση σας, το οποίο θα επαυξήσει στον ύψιστο βαθμό την ασφάλειά του ως Άνω Μεγάρου. Η αυξημένη δραστηριότητα του Ρουβίκονα με επιδρόμες σε πρεσβείες, καταστήματα και άλλους τόκους έχει προκαλέσει γενικότερη αναστάτωση αλλά και πολιτική θύελα. Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποια είναι τα καινούργια νέα σε σχέση με... Να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα. Είναι ανακοίνωση που εξέδωσε η κυρία Γεροβασίλη, η αρμόδια Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πριν από λίγη ώρα. Έχει δύο σκέλη στην πραγματικότητα. Το πρώτο είναι καθαρά της καταδίκης. Η επίθεση στη Βουλή είναι επίθεση σε ό,τι συμβολίζει τη δημοκρατία μας, το δημοκρατικό πολιτικό μας σύστημα και το κράτος δικαίου, αναφέρει, αλλά είναι και προσπάθεια ιεροποίησης κάποιου που καταδικάστηκε αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη για μια σειρά φόνους. Οι πράξεις αυτές έχουν καταδικαστεί πολιτικά από όλες τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αμέσως μετά όμως επιτίθεται κατά της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, λέγοντας ότι η προσφυγή της Νέας Δημοκρατίας στο προσφυλέτσι σε αφήγημα περί νόμου και τάξης, φυλακών υψής ασφαλείας, ακύρωσης αδειών και κάθε δικαιώματος των φυλακισμένων, οι έολοι ισχυρισμοί ότι δήθεν η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσει μπακαλάκηδες, υπονομεύει το δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στις αντιδημοκρατικές έκνομες πρακτικές. Πώς κατηγορεί... το υπονομεύει δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω. Προσπαθούμε από το πρωί να θέσουμε τα δικά μας ερωτήματα στην κυρία Γεροβασίλη, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει. Δεν βγαίνει, ας πούμε, στο τηλέφωνο, δεν δέχεται να μας απαντήσει? Ναι, δεν ζητήσαμε μία δήλωσή της για όλο αυτό. Αρκετά αργά πληροφορηθήκαμε ότι θα βγει μία κοινή δήλωση για όλα τα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, στο δεύτερο μέρος επιτίθεται κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορώντας για ψηφοθυρία πάνω σε αυτό το θέμα της εισβολής, δηλαδή, των μελών του Ρουβίκονα στο κτίριο της Βουλής. Ναι, διαβάζω στη δήλωσή της ότι οι πολίτες, λέει, γνωρίζουν ότι στις εκλογές Κυριακής δεν εκλέγουν κυβέρνηση, αλλά ψηφίζουν για την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και την εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το γνωρίζουν όλοι, εκτός όσων κατά περίπτωση επιχειρούν να σπεκουλάρουν ή να προβοκάρουν, ζώντας δικές φαντασιώσεις. Αυτή είναι δήλωση υπουργού της κυβερνήσεως, της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία θεωρεί ότι είναι σκόπιμο μετά από ένα τέτοιο πράγμα, που ένα γεγονός σαν το χθεσινό, το οποίο ξεφτιλίζει την ελληνική αστυνομία, τη φρουρά του κοινοβουλίου, το ίδιο το κοινοβούλιο, ότι μπορεί με τέτοιες δηλώσεις να αποσύσει τις ευθύνες τις δικές της, της υφυπουργού της, της διοίκησης της αρχηγίας της Ελλάς, έτσι, και βεβαίως του φρουράρχου της Βουλής. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και απορώ με τον Πρωθυπουργό, πρέπει να το πω αυτό, απορώ με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος παρατηρεί και αποδέχεται αυτού του είδους τις τοποθετήσεις. Ίσως, Γιώργο, ανέλαβε η κυρία Γεροβασίλη να βγάλει το φίδι από την τρύπα, το προεκλογικό φίδι, εννοώ, μετά από την εικόνα αυτή που είδε η Ελλάδα όλη με τα μέλη της συλλογικότητας να μπαίνουν στο κοινοβούλιο, διότι
Σαφώς εδώ αυτό είναι προεκλογικό μήνυμα. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα επιχειρησιακά, ούτε με τα πολιτικά του Υπουργείου της σε σχέση με τη δράση του Ρουβίκονα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί συνέβη και ένα ουσιαστικά αστείο περιστατικό. Ένας 70χρονος, κρατώντας στα χέρια του μία σημαία, επιχείρησε να ανέβει τη σκάλα, όπως έγινε χθες με τα μέλη του Ρουβίκονα. Φυσικά οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και αυτός διαμαρτυρήθηκε και είπε: γιατί εγώ δεν μπορώ να ανέβω αυτή τη σκάλα που ανέβηκαν οι αναρχικοί του Ρουβίκονα. Πολύ λογικό. Ο άνθρωπος πήγε στην κρατική ασφάλεια. Συνελήφθη. Συνελήφθη. Το απεγγέλθη κατηγορία. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ενημέρωση, αλλά πιθανότατα να κατηγορηθεί για κάτι. Πάντως λέγαμε, όπως λέγαμε και χθες, Άνος, θα το θυμάσαι πολύ καλά, ότι σε αυτό το σημείο έχουν ανέβει πολλοί σε πολλές, κατά τη διάρκεια πολλών διαδηλώσεων, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Και διαφορετικών διαδηλώσεων. Ναι, απλά δεν είχαν φτάσει ποτέ στο περιστήλιο. Διότι στην περίπτωση των διαδηλώσεων οι δημιουργίες των ΜΑΤ είναι παρατεταγμένες. Ναι, εγώ λέω για το σημείο εκεί ακριβώς πάνω. Ναι, στη σκάλα βεβαίως. Εγώ να προσθέσω απλώς ότι από το πρωί έχουν ξεκινήσει εργασίες για την καθαριότητα του, για την αποκατάσταση του κτηρίου, ότι δεν είναι εύκολο, διότι έχουν βαφτεί και τα μάρμαρα πάνω στο περιστήριο, ναι, στην είσοδο. Επιστρατεύτηκε, Γιώργο, επιστρατεύτηκε ειδικό συνεργείο του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολείται με καθαρισμό ιστορικών μνημείων κτλ. Και επίσης να προσθέσω ότι από τους χθεσινούς κομάντο συνελήφθη ένας, σωστά? Ναι, συνελήφθη ένας. Ο οποίος παραπέμπεται με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Εδώ, Γιώργο, ο εισαγγελέας έκανε το εξής. Εκμεταλλεύτηκε το νόμο που υπάρχει με περιφθοράς ιστορικών μνημείων. Αυτό είναι κακουργηματική πράξη. Ναι. Χαρακτήρισε δηλαδή το κτίριο της Βουλής ιστορικό μνημείο. Είναι σύγχρονο, οπότε, μνημείο. Ναι, είναι ιστορικό μνημείο, τι είναι? Είναι και ιστορικό μνημείο. Εδώ έχουμε κακουργηματική πράξη. Τώρα το κατά πόσο στο δικαστήριο θα είναι, γιατί παρόμοιες περιπτώσεις που έχουμε ποινικές διώξεις, κυρίως σε βάρος κάποιων τουριστών, έχουν να κάνουν με φθορές σε αρχαιολογικούς χώρους. Δεν ξέρουμε τώρα στο δικαστήριο κατά πόσο θα σταθεί αυτή η κακουργηματική πράξη. Θα δείξει αυτό. Ναι. Παρενθετικά μόνο αναφέρω ότι η είσοδος αυτή είναι εκεί που διεκδίκησαν το 1843 το Σύνταγμα και το πέτυχαν και το κατάφεραν εκβιάζοντας τα ανάκτορα που ήταν το κτίριο αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο Σωτήρη. Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Έχω την αίσθηση ότι η παράγραφος αυτή, η τελευταία της ανακοίνωσης της Όλγας Γεροβασίλη, ναι, την έχει μπροστά σου, που λέει για ότι βγάζουμε κυβέρνηση και όχι αυτοδιοίκηση και όχι κυβέρνηση και για φαντασιώσεις κλπ. Έχω την αίσθηση ότι απαντάει αμέσως και στη δήλωση του Κώστα Μπακογιάννη. Ναι. Ο οποίος χθες, σε μια κατάσταση λογικής φόρτισης, τώρα τι συζητάμε, δηλαδή, μας σκοτώσει τον πατέρα σου τώρα, ό,τι και να... Και είπε να κάνω το σταυρό του, να μην γίνονται δίμα. Να μην εκλεγώ, να κάνω το σταυρό του, να μην εκλεγώ. Ναι, και επειδή εγώ δεν ξέρω πώς θα διάφορα σχόλια να κυκλοφορούν, πώς που τον κατηγορούσαν ότι... τον κατηγορούσαν, θα σου πω, για τη δήλωση αυτή, θα έλεγα... θα έλεγα το ανθρώπινο, και όχι μόνο, αλλά και το ότι δεν πρόκειται, δεν είναι αρμοδιότητά του, και τι φαντάζεται και το Δήμο, και διάφορα πράγματα. Μερικά δεν ήταν, ας πούμε, κακοπιθετικά, κακοπροαίρετα, παρότι ήταν πολύ αντιπολιτευτικά. Σε κάθε περίπτωση ήταν υπάρχει ένα ανθρώπινο τώρα πλαίσιο που μπορούμε, νομίζω, να το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, αλλά έχω την αίσθηση ότι απαντάει σε αυτό. Εισηγούμε να αλλάξουμε θέμα. Προτείνω να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Σήμερα είχαμε την 325η αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Νίκου Παπά στην κρατική τηλεόραση. Είναι η ΕΡΤ, την οποία εποπτεύει και εμείς πληρώνουμε. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι ο Νίκος Παπάς έδωσε μία συνέντευξη περίπου 25 λεπτών σε prime time για πρωί. Είπε αυτά που ήθελε να πει, είπε όμως και αυτά που θα ακούσετε τώρα. Για να δούμε, λοιπόν.
για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν και αυτή μια φούσκα, μαζί με τα κότερα που βρήκανε τον Γκρέτσο, υποτίθεται ότι πάει, μαζί με τις διακοπές του Πρωθυπουργού, μαζί με τις χυδαίες επιθέσεις στον Πολάκη, μαζί με τις χυδαίες επιθέσεις στη Δούρου, όλων αυτών των συγκροτημάτων των εκδοτικών, τα οποία είναι, θα σας έλεγα, και οι πρωτοπόροι στις επιθέσεις απέναντί μας. Το πρόβλημά τους δεν είναι ούτε ο Παπάς, ούτε η Δούρου, ούτε ο Πολάκης, ούτε κανένα τέλεχος συγκεκριμένο. Το πρόβλημά τους είναι ο Τσίπρας. Ναι, το επειδή αναφέρεται ο υπουργός αυτός στην οικία τηλεόραση, δεν νιώθει ιδιοκτήτης, ακόμη τουλάχιστον, αλλά επειδή αναφέρθηκε σε αυτή την τηλεόραση σε συγκροτήματα τα οποία λέγουν ως στόχο τον Τσίπρα, του εισηγούμε να αλλάξει άποψη, γιατί τα συγκροτήματα δεν έχουν στόχο κανένα. Δημοσιογραφική δουλειά κάνουν. Και επειδή νωρίτερα είπε ότι πρόκειται περί φούσκας, τα περί διακοπών του κυρίου Τσίπρα, όπως και η σκαφάτη περιήγηση στον αργοσαρονικό του δικού του υφυπουργού κυρίου Κρέτσου, να του πω λοιπόν ότι όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν. Τις μεν διακοπές τις επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έστω και μετά από 8 μήνες, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, όταν έγραφα εγώ τον Σεπτέμβριο πέρσι, Μούγκα, στη Στρούγκα. Λοιπόν, το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αφού βγήκαν οι φωτογραφίες, δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Για δε το σκάφος. Δεν το διέψευσε. Εννοείται ότι δεν το διέψευσε. Τι να διαψεύσει, υπήρχε ένα χαρτί από την ασφάλειά του, το οποίο ενημέρωνε τις αρχές ότι θα πήγαινε αυτή την. Σε εισαγωγικά κρουαζιέρα, ας πούμε. Αλλά και σε ό,τι φορά τον κύριο Πετσίτη, γίνονται έρευνα, ναι, πράγματα, ας περιμένουμε. Έπειτα λέει ότι είναι φούσκα ο κύριος Πετσίτης. Εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει γίνει κάποια έρευνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάποια έρευνα. Είχαμε την πληροφόρηση από τις αρμόδιες αρχές ότι άνοιξαν οι λογαριασμοί του, ότι ερευνάται πώς ο άνθρωπος αυτός απέκτησε την περιουσία του, ενώ δεν είχε στον ήλιο μοίρα, αλλά το αποτέλεσμα αυτών των ερευνών δεν το πληροφορηθήκαμε. Επίσης, δεν πληροφορηθήκαμε και πώς εξελίσσεται η έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες του κυρίου Πετσίτη και αν ο κύριος Πετσίτης έκανε ό,τι έκανε για τον εαυτό του ή δούλευε και για άλλους. Άρα, λοιπόν, ο υπουργός Παπάς, είναι φανερό γιατί το κάνει. Προσπαθεί δηλαδή να κάψει σε εισαγωγικά ό,τι μεταγενέστερα προκύψει από αυτές τις έρευνες, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτά που λέει στη δική του τηλεόραση. Αύριο μπορεί να τον καλέσουν πάλι να το ανασκευάσει κάπως, το εισηγούμε αυτό να το κάνει, διότι δεν είναι πολύ σωστό. Μπορεί να στείλει μια διευκρινιστική εγκύκλιο. Ναι, μπορεί, είναι μπορεί, μπορεί να αναθέσει εκεί στην ΕΡΤ κάποιου τόσους έχει. Εμείς πληρώνουμε αυτός τους έχει προσλάβει, οι οποίοι να διευκρινίσουν ακριβώς τι συμβαίνει με την υπόθεση Πετσίτη. Αλλά να λες ότι είναι φούσκα, είναι λίγο επικίνδυνο. Λοιπόν, καλωσορίζουμε την Δήμητρα Κρουστάλη, την πολιτική συντάκτρια του Βήματος. Θέλω την άποψή σου για αυτές τις δηλώσεις Παπά σήμερα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση έχουν φτιάξει ένα γκρίζο τοπίο σε αυτή την ιστορία και σε άλλα σκάνδαλα και κολυμπάνε εκεί μέσα. Γιατί ούτε αλήθεια είναι ότι δεν έγινε έρευνα, γίνεται έρευνα, ούτε ότι δεν ανοίξανε. Μάλλον για τους λογαριασμούς έχουμε μια διαρροή ότι ανοίξανε. Δεν ξέρουμε αν ανοίξανε στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό που επισημαίνεις. Ξέρουμε ότι υπήρχε ένα πόρισμα το οποίο βαφτίστηκε πληροφοριακό δελτίο από την αρχή κατά του βρώμικου χρήματος, στάλθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ως πληροφοριακό δελτίο και όχι ως πόρισμα, που σημαίνει ότι δεν είναι τόσο δεσμευτικό για τον εισαγγελέα που θα το παραλάβει, μπορεί να το βάλει σε προτεραιότητα, μπορεί και όχι. Και το επόμενο πόρισμα κόστισε την εξώθηση σε παρέτηση του αρμόδιου υπαλλήλου. Αυτά ξέρουμε μέχρι τώρα. Από την αρχή. Το πόρισμα όμως αυτό. Βεβαίως και όλες τις καταγγελίες του κ. Κιτσάκου, ενώ αυτές που έχουν καταγραφεί στην, και στη δικογραφία για τη ΔΕΠΑ, στη μήνυση που έχει κάνει η αυτό όμως η είναι διοίκηση. Ένα άλλο θέμα. Γιατί εδώ πέρα μπερδεύουμε το θέμα της ΔΕΠΑ και το θέμα του Πετσίτη. Όχι, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ο κύριος Πετσίτης. Το βάζω επίτηδες. Αλλά ναι. Εγώ, αλλά βεβαίως, ναι, ναι. Εσείς μπορείτε να το ξεχωρίσετε. Γιατί κατά τη δικιά μου την άποψη,
ο Μανώλης Πετσίτης λειτουργεί σαν μεγενθετικός φακός για το μεγάλο σκάνδαλο. Αν μείνουμε στο φακό, δεν θα δούμε το από κάτω. Το σκάνδαλο. Το οποίο σκάνδαλο είναι τεράστιο. Είναι Λαβρεντιάδης. Είναι ακόμα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι. Γιατί. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο Μανώλης Πετσίτης πήγαινε και έβλεπε τον Θόδωρο Κιτσάκο όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠ. Και έλεγε ότι έρχομαι από το Μαξί μου. Έλεγε, έχω κάποια στοιχεία. Διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠ, επιλεγμένος από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, την πρώτη φορά και πρώην στέλεχος των επιχειρήσεων των Λαβρεντιάδη. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει. Ναι, την πρώτη φορά που πήγε στη ΔΕΠ, ο Μανώλης Πετσίτης ήταν το Δεκέμβριο του 2015. Μάλιστα. Μετά πήγε 5 φορές το 2016. Ένα χρόνο κυβέρνηση. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ένα χρόνο, 5 φορές το 2016 τον επόμενο χρόνο, 2 φορές το 2017 ως Μέγαρο Μαξίμου. Ως Μέγαρο Μαξίμου, και άλλες 5 φορές το 2017 ως Σεντροφάρο, μία από τις offshore του Λαβρεντιάδη, στις οποίες είχε εκχωρήσει περιουσιακά στοιχεία της ΕΛΦΕ. Λοιπόν, πώς μπορεί λοιπόν να έχει πάει τόσες πολλές φορές με τόσες διαφορετικές ιδιότητες ένα πρόσωπο το οποίο μια μας είπαν ότι ήταν ιδιώτης, μια απλώς περνούσε και φωτογραφιζόταν, μια δεν τον ήξερε κανένας, μπαινόβγαινε. Υποτίθεται ζητούσε ρουσφέτια. Εγώ το αμφισβητώ αυτό το πράγμα. Ήταν ολιγόλεπτη η παρουσία του εκεί πέρα. Θεωρώ ότι μετέφερε μηνύματα ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν χρειαζόταν να είναι παραπάνω, γιατί ταυτόχρονα πήγε ένα στελέχη της ΕΛΦΕ και καθόταν ώρες εκεί πέρα για να λύσουν το πρόβλημά τους. Μάλιστα. Τώρα το θέμα το άλλο, της ΔΕΠΑ και της ΕΛΦΕ, το οποίο είναι τεράστιο σκάνδαλο και το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα. Εγώ έχω κάποιες απορίες. Πρώτον, πώς επί τόσα χρόνια και κυρίως από την ώρα που ξέσπασε το σκάνδαλο, που είναι 2 χρόνια, μάλλον 3 χρόνια, αν βάλουμε και την περίοδο του Γιώργου Παντελή, που η αρμόδια αρχή εντόπισε και ξεκίνησε ενέργειες, δεν κατέληξε πουθενά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Ναι. Η τελευταία βγήκε πριν από ένα μήνα πάνω κάτω, η οποία ανατρέπει προηγούμενη απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου και δίνει το δικαίωμα στην ΕΛΦΕ να παραδίδει μεταχρονολογημένες επιταγές μέχρι να γίνει το επόμενο δικαστήριο τα επόμενα 2 χρόνια. Κάθε μήνα χρεώνεται η εταιρεία 1 εκατομμύριο από τις μεταχρονολογημένες επιταγές. Ζημιά. Λοιπόν, αυτά όλα είναι ασυντόνιστα. Γίνονται έτσι. Όχι, δεν γίνονται ασυντόνιστα. Υπήρξε κυβερνητική. Ο Μανώλης Πετσίτης. Όχι, υπήρξε κυβερνητική σύσκεψη, παραδεκτή, αποδεδειγμένα, κατά την οποία. Το λέω και ο Κιτσάκος, δεν το λέει. Κατά την οποία πιέστηκε να ρυθμίσει τα χρέη της ΕΛΦΕ. Στο πραγματικό ερώτημα. Τι γίνεται με τις ευθύνες των Υπουργών? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Αυτό προσπαθούν να κρύψουν. Αυτό προσπάθησε και η Τασία Χριστοδουλοπούλου στη Βουλή να μην τεθεί ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλ, ούτε από άλλους. Εκεί τέθηκε επίσης ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αν η αρχή για το βρώμικο χρήμα έχει ζητήσει τη συνδρομή, δικαστική συνδρομή από την Κύπρο. Και αυτό δεν τέθηκε τυχαία. Έχουν βρεθεί συγκεκριμένοι λογαριασμοί. Και τους έχει η αρχή αυτούς τους λογαριασμούς. Του Πετσίτη. Του Πετσίτη, του από Λαβρεντιάδη, όχι του Λαβρεντιάδη, μέσω των οποίων διακινήθηκαν εμβάσματα από τον Αρτεμίου, Αρτέμιου, τον γνωστό δικηγόρο, φούσκα για τον Νικόπαπα. Και ο Αρτέμις Αρτεμίου. Ο οποίος με το οποίο πήγαινε ταξίδια δεν μας έχει κάνει την τιμή φούσκα, να μας εξηγήσει. Φούσκα, τώρα φούσκες. Στον ελληνικό λόγο. Συν μία άλλη εταιρεία κυπριακών συμφερόντων, η οποία λέει παρέχει διεθνείς συμβουλές σε επιχειρήσεις. Κάνει κονσάλτινγκ. Ναι, διεθνές κονσάλτινγκ. Λοιπόν, και προσέλευε τον παπά το διεθνές κονσάλτινγκ. Τον παπά, τον Πετσίτη. Λοιπόν, Πετσίτης είναι ως γνωστόν. Είναι σύμβουλος, γιατί και εδώ ως σύμβουλο διεθνών προδιαγραφών τον προσλάβανε. Ωραία. Αυτά όλα γιατί δεν προχωράνε με ένα κανονικό ρυθμό? Γιατί υπάρχει ένας κανονικός ρυθμός που αν γινόταν έτσι τα πράγματα δεν θα μπορούσε να πει κανένας τίποτα. Τώρα ο ένας δεν κάνει τη δουλειά του, ο άλλος καθυστερεί, ο άλλος βγάζει απόφαση πάνω στην απόφαση για να ανατρέψει το λογικό και το σωστό. Δεν ξέρω. Ο Πρωθυπουργός είπε κάτι στη συνέντευξή του στο 247, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Είπε ότι ο κύριος Πετσίτης, λέει, αξιοποίησε τις γνωριμίες του στην κυβέρνηση. Ωραία. Άρα δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, παραδέχτηκε ότι αυτός ο τύπος
είχε κάποιες γνωριμίες στην κυβέρνηση και τις οποίες αξιοποίησε. Νομίζω ότι αφή... το είχε λέει δηλαδή πιο... την εξής μία, τον Νίκο Παπά, και... ο οποίος σήμερα είπε, δεν ξέρω εγώ, λέει, τι είναι αυτό. Επί τόσα χρόνια που πήγε... Έκοβε βόλτες. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Τι έκανε, δηλαδή κανένας δεν πήρε τηλέφωνο έναν υπουργό. Το ακολουθεί λίγο. Το Σκουλέτη, τον Παπά, τον... να πει... Έχω εδώ έναν Πετσίτη, είναι δικό σου. Ο Πετσίτης. Αυτό είναι το αφήγημα. Το τελευταίο αφήγημα είναι αυτό που έχει υπάρξει. Είχε ένα παπί ο Μανόλο και κόβε βόλτες στην Αθήνα και είχε πίσω τον παπά του. Πήγαινε για την κίνηση προφανώς. Επειδή έχει πολλή κίνηση στο κέντρο, το παπάκι ξέρεις. Ναι. Μπορεί και χώνεται μέσα στα αυτοκίνητα. Αλλά για μένα, όσο μένουμε στον Πετσίτη και δεν θέτουμε το ερώτημα για τις ευθύνες των υπουργών και για το σκάνδαλο ΔΕΠΑ Ελφέλα Βρεντιάδη. Κάνουμε μεγάλο λάθος, γιατί αφήνουμε την ουσία της υπόθεσης στο σκοτάδι και ασχολούμαστε με έναν τύπο ο οποίος, εντάξει, ήταν λίγο γραφικός, είδε ότι μπορεί να πιάσει την καλή, την έπιασε. Έχει σκεφτεί κανείς ότι αν μιλήσει ο Μανώλης Πετσίτης, τι έχει να γίνει? Γραφικός, αλλά αν μιλήσει αυτό το παιδί που υφίσταται μια ισχυρή πίεση τώρα, εξαιτίας του οποίου, της οποίας πηγαίνω έρχεται στην Κύπρο και λοιπά, αν κάποια στιγμή. Γιατί άνθρωπος είναι και αυτός. Πει, ελάτε εδώ, να σας πω εγώ πώς έχουν τα θέματα. Πιστεύεις ότι θα τότε είναι εύκολο να βρεθεί και να μιλήσει? Τότε να δεις τη φούσκες θα σκάσουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε του παρόντος τη Δήμητρα Κουστάλη. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, γιατί όπως και να γίνει, όλοι είμαστε πόντιοι. Αφορά λοιπόν την γενοκτονία των ποντίων και... αφορά την αντίδραση της Τουρκίας στους εορτασμούς που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία. Ούτε λίγο ούτε πολύ η τουρκική κυβέρνηση είπε ότι θέλει να αποζημιωθεί, γιατί ότι δεν υπήρξε φυσικά καμία γενοκτονία, αλλά θέλει να αποζημιωθεί, λέει, για τις καταστροφές που επέφεραν οι πόντιοι εκείνη την περίοδο και εξαιτίας των οποίων καταστροφών η αντίδρασή τους ήταν τέτοια ώστε να σκοτώσουν 350.000 ανθρώπους το λιγότερο. Λοιπόν, η Σοφία Καρτάλη είναι στην αίθουσα σύνταξης. Σοφία. Ακριβώς, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά κάλεσε, υπενθύμησε στην Ελλάδα ότι υπάρχει, χρωστάει ουσιαστικά κάποια... Χρωστάει μία αποζημίωση. Αποζημίωση. Δεν την προσδιορίσε, Σοφία. Όχι, δεν την προσδιορίσε. Δεν είπε, ας πούμε, τόσα δισεκατομμύρια. Όχι, δεν την προσδιορίσε. Μίλησε για μία αποζημίωση η οποία οφείλεται προς το τουρκικό κράτος και προς τον τουρκικό λαό, καθώς ο ελληνικός στρατός προκάλεσε θηριωδίες κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ανατολίας. Ισχυρίζεται το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και μάλιστα χαρακτηρίζει όλες τις δραστηριότητες που γίναν τις προηγούμενες ημέρες στην Ελλάδα ως τις εκδηλώσεις και μάλιστα και κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών τους χαρακτήρισε και ως ριζοσπαστικές ομάδες μάλιστα. Και ναι, μίλησε για κάποιες ριζοσπαστικές ομάδες, οι οποίες αυτές δραστηριότητες τις αποκαλεί η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ότι είχαν στόχο ουσιαστικά να προκαλέσουν μίσος εναντίον των Τούρκων, αλλά και να διαστρεβλώσουν την ιστορική αλήθεια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Δεν περιμένουμε τίποτα καλύτερο. Περιμέναμε, τι λέτε. Αυτή είναι η γραμμή της Τουρκίας, ούτως ή άλλως η άρνηση της γενοκτονίας. Απλώς όλο το υπόλοιπο είναι ο Ερντογάν. Τώρα τι συζητάμε. Ναι, αλλά κάθε χρόνο γινόταν τέτοια πράγματα. Υπήρχε ανταλλαγή ανακοινώσεων. Γιατί στις 19 Μαΐου έχει ανακηρυχθεί η Εθνική Γιορτή των Τούρκων από την αντίθετη πλευρά. Αλλά σε τόσο έντονο. Δεν υπήρχε ποτέ. Ούτε να ζητάνε τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ έχουμε και μια κυβέρνηση, η οποία από τη μια το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πάρα πολύ αυστηρά, και από την άλλη το Υπουργείο Άμυνας στους Τούρκους, και από την άλλη το Υπουργείο Άμυνας συζητά αυτές τις μέρες τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο Αιγαίο. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν θα έχει πάρει τη γραμμή ο κ. Αποστολάκης. Δεν μοιάζει να υπάρχει γενικά συνοχή σε θέματα εσωτερική στην κυβέρνηση. Δεν σαν το κάθε Υπουργείο και αυτό που λέγατε και πριν για να κάνει ό,τι θέλει με την ασφάλεια. Εγώ δεν ξέρω, ακούω και τη σκέψη αυτών που λένε ότι το επιτρέπουν και στο Ρουβίκονα και σε άλλες ομάδες
από την κυβέρνηση να έχουν αυτή τη δραστηριότητα, γιατί μετά τις εκλογές, αν αποτυχούν εθνικές εκλογές και ξέρω εγώ, χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα χρειαστεί πάλι κάποιους μοχλούς πίεσης. Μπαίνεις σε χωράφια πολύ βαλτώδη. Μην εκεί, γιατί δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια συζήτηση. Πάντως έχει προειδοποιήσει. Και εγώ έχω πολλές, πολλές ενστάσεις για το πώς συμπεριφέρονται και για το πώς αντιμετωπίζουν και το θέμα Κουφοντίνα. Πολλές ενστάσεις. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με οικονομικά, πολλά οικονομικά. Στο στούντιο καλωσορίζουμε τον Ζωή Τσόλη. Καλησπέρα σας. Κεφαλής του Οικονομικού Τμήματος του Βήματος. Ζωή, θα πάμε στην Τζορτζίνα Μαλιαρόζη που είναι και αυτή στο στούντιο. Θέλει καλησπέρα, να μας πει για τις 120 δόσεις. Βεβαίως. Σωστά. Έτσι πάμε να δούμε τα οικονομικά μας. Τα οικονομικά, λοιπόν. Ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Το περιμέναμε πώς και πώς. Πάμε αμέσως στην Αθανασία Κρύβου για να μας πει, Αθανασία μου, πόσοι έχουν μπει μέχρι τώρα, πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί. Καλό απόγευμα. Σήμερα εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα για την ρύθμιση των χρεών για τα ασφαλιστικά ταμεία από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Εφία Χτσιόγλου, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Τάσο Πετρόπουλο. Οπότε η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο κοινό από τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τα βασικά στοιχεία της ρύθμισης είναι ότι η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να ενταχθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Θα υπάρχει κούρεμα κατά 85% των προσαυξήσεων και κατά 65% κούρεμα της βασικής οφειλής. Ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα να μην επιλεχθεί κούρεμα της βασικής οφειλής, εφόσον ο ασφαλισμένος θέλει να έχει υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη στο μέλλον. Ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως την τελευταία μέρα του μήνα της αίτησης. Τώρα για τα στοιχεία... Ναι, για το πόσοι έχουν μπει και πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί ακόμη μέχρι... Ακόμη δεν έχουμε κάποια στοιχεία για την πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στοιχεία πόσοι έχουν επισκεφθεί την πλατφόρμα για τα χρέη προς την εφορία, όπου εκεί έχουμε 99.000 επισκέψεις από οφειλέτες και 13 οι οποίοι αναζήτησαν την καλύτερη δυνατή ρύθμιση για τους ίδιους και 13.000 αιτήσεις από οφειλέτες. Μάλιστα, Αθανασία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αρκετά μεγάλο το, αρκετά μεγάλο το, ο αριθμός των επισκέψεων, τέλος πάντων. Για μια μέρα, προφανώς. Για την πρώτη μέρα. Για πρώτη μέρα είναι πολύ μεγάλο. Πόσα εκατομμύρια το ενδιαφέρον. Είναι οι οφειλέτες στο δημόσιο και στα ταμεία πλησιάζουν τα 4 εκατομμύρια. Είναι 3.900.000. Περίπου ένα στους 3,5, ας πούμε. Ακριβώς. Και φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Η εφορία ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από χθες. Και έχουμε, πέρα από τις 13.000, νομίζω ότι είναι περίπου 20.000 αυτή τη στιγμή που μπορούν να κάνουν την αίτησή τους, που είναι ένας μεγάλος αριθμός. Ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται συνεχώς τις επόμενες ημέρες, γιατί όλοι θέλουν να σκεφτούν και να φέρουν σε λογαριασμό τα οικονομικά τους. Αλλά εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμη. Για πες. Ότι είναι αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή και η πύλη για τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος του 2018. Και εκεί συναντάμε τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Μπορούμε να μιλήσουμε και για τη δική μας εμπειρία, για κάποια επιδόματα που είναι υπερβάλλουσα η φορολογία. Άρα η τσέπη συνολικά του φορολογούμενου ή ο λογαριασμός, ας το πούμε, ο οικογενειακός, θα ρυθμιστεί αυτές τις ημέρες ή και τις επόμενες μέρες. Δεν είναι απλή εξίσωση. Να ρωτήσω κάτι, Ζωή. Θέλω εγώ να κάνω ρύθμιση. Ναι. Πώς μπαίνω, ποιο είναι το χρηστικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Βάζω τον κωδικό μου από το τάξης. Ναι,
Είναι η, κωδική, ναι. Είναι η κωδική του τάξη. Βάζω τον κωδικό μου λοιπόν και μου βγάζει κατευθείαν τι χρωστάω. Ακριβώς. Βγαίνει στη μερίδα σου, μάλιστα. Εκεί που κάνει και τη φορολογική σου δήλωση και πηγαίνει στις οφειλές. Όταν πας στις οφειλές και να μην θυμάσαι, θα το θυμηθείς, Γιώργο. Ναι, θα το θυμίσει. Θα το θυμίσει το ρομποντάκι. Θα το θυμίσει, ακριβώς. Και μετά, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος που έχεις, σου ρυθμίζει και τις δόσεις που μπορείς να δώσεις. Ας πούμε ένα παράδειγμα γενικό, ότι αν έχουμε ένα εισόδημα 30.000 ευρώ το χρόνο. Είμαστε πλούσιοι, έτσι, δηλαδή. Ναι, στη μεγάλη κατηγορία αυτό, ναι. μην το γελάς, είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ανθρώπων σήμερα, των εργαζομένων που δηλώνει εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ, αν και δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα, αλλά για την εφορία είναι γεγονός. Αν έχεις 30.000 ευρώ και χρωστάς παράδειγμα 6.000 ευρώ στην εφορία, που είναι ένα μικρό ποσό, τουλάχιστον τόσο θα σου έρθει μόλις κάνεις τη φορολογική σου δήλωση, οι δόσεις που μπορείς να κάνεις δεν ξεπερνάνε τις 40. Αν βέβαια είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ένας εργαζόμενος με ένα εισόδημα των 15.000 ευρώ και χρωστάς 3.000 ευρώ, εκεί μπορεί να πάει και στις 120, και στις 120 δόσεις. Όχι, σε ρώτησα γι' αυτό, για να καταλάβουμε και κυρίως να καταλάβουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, ότι ακούγοντας 120 δόσεις... Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Αυτό δεν είναι για όλους. Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση, Γιώργο, ο καθένας που χρωστάει γνωρίζει πολύ καλά την τσέπη του. Ο συγχωρημένος ο Φιλιππόπουλος, ο Αλέκος ο Φιλιππόπουλος, ο μεγάλος δημοσιογράφος του Έθνους εκείνη την εποχή, στις πρώτες οδηγίες που μας είχε δώσει στους οικονομικούς συντάκτες να γράψουμε, δεν ήταν η πολιτική γραμμή. Δεν μας έδωσε ποτέ πολιτική γραμμή. Μας είχε πει το εξής. Λέει, προσέξτε, όταν γράφετε, να θυμόσαστε ότι αυτός που σας διαβάζει ξέρει καλύτερα την τσέπη του από ότι εσείς. Ναι. Οπότε ήταν πολύ σοφό, έχω την εντύπωση, και έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Και έτσι πορευόμαστε, ας πούμε, όλα τα χρόνια, σεβόμενοι το ότι οι φορολογούμενοι, οι σκληρά εργαζόμενοι, και εγώ τουλάχιστον προσωπικά δίνω πολύ μεγάλη ευαισθησία στους ανέργους που δυστυχώς όλοι, σε όλα τα τραπέζια τους ξεχνάμε, ή και οι πολιτικοί ακόμη που φιλοξενούμε εδώ στο κανάλι, στην εφημερίδα, δεν αναφέρονται ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Υποχρεούνται να πληρώσουν και αυτοί. Υποχρεούνται να πληρώσουν και αυτοί. Τα έχουν χρέη, δεν έχουν εισόδημα. Και... τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα. Ζουν οικογενειακά δράματα και καταστάσεις διάφορες. Πολλοί από αυτούς είναι σχεδόν μη απασχολήσιμοι πια. Δηλαδή είναι ηλικίες, ηλικιακά γκρουπ, υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν και θέματα υγείας, ακόμη πια έχει γίνει αμήλικτο. Αλλά... απολύουν επιχειρήσεις ανθρώπους που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, γυναίκες. Είναι πολύ σκληρή πραγματικότητα. Είναι πολύ σκληρή. Παραγωγικούς. Αλλά δεν μας κάνει εντύπωση ότι στα προεκλογικά προγράμματα ή σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση δεν υπήρξε μια αναφορά από κανέναν. Ακόμη και από το ΚΚΕ μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν έχει μπει στην πολιτική συζήτηση αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι θα πορευτούμε τώρα τις επόμενες μέρες, με το να τακτοποιούμε, να νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά μας και τίποτε περισσότερο. Δεν νομίζω ότι λειτουργούν αυτά πλέον προεκλογικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ζωή, το ίδιο ισχύει και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στα ασφαλιστικά, για τον ΕΦΚΑ δηλαδή. Ακριβώς ισχύει το ίδιο. Εκεί θα βρεθούν 80.000 άνθρωποι. Υπήρξαν 80.000 ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους γιατί έκλεισε το κατάστημά τους. Δεν πήγε καλά η δουλειά τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν να πληρώσουν ούτε τις εισφορές και έφτασαν στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, παραδείγματος χάρη στα 67 χρόνια, και δεν μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι πραγματικά μια λύτρωση, με την έννοια θα μπουν στο σύστημα, θα πούν ότι εγώ μπορώ να δώσω αυτά τα χρήματα και θα πάρω μια αναλογικά μικρότερη σύνταξη με βάση αυτά που έχω δώσει. Για να είμαστε ρεαλιστές και να βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική του διάσταση. Είναι επίσης πολύ εύκολη πλατφόρμα από ό,τι φαίνεται. Ναι, αυτό είναι απλά βήματα, αλλά έχω την εντύπωση πως τα παιδιά όλων αυτών των ανθρώπων πιο εύκολα θα κάνουν
τις αιτήσεις και τις ρυθμίσεις των χρεών από ό,τι ίδιοι. Τίποτα, βοηθούν, και το να βοηθούν τα παιδιά, ναι, να βοηθούν τα παιδιά τους γονείς που δεν έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Λοιπόν, η Τζορτζίνα Μαλιαρόζη θα μας πασάρει ένα ακόμα θέμα. Ναι, πάμε να δούμε, Γιώργο, τι εξελίξεις έχουμε στο κτηματολόγιο. Άλλο πες, ένα λοιπόν θέμα πολύ σημαντικό που μας απασχολεί. Υπέροχο. Όλους. Άμα τα ανοίξω μια μέρα και αρχίσω την κρίνια εδώ μέσα για το κτηματολόγιο, ναι, θα με πάρετε, σηκωθεί να με βγάλετε. Δεν υπάρχει αυτά. Υπάρχουν αυτά που ζούμε με το κτηματολόγιο. Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων φαίνεται πως έχουν ένα μήνα περιθώριο για να κάνουν τις διορθώσεις τους. Ήδη είναι στην αίθουσα σύνταξη η Γογό Καλύβα για να μας τα πει όλα αυτά. Γογό, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως πολύ σωστά είπες, έως τις 24 Ιουνίου 2019 θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να διορθώσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων τυχόν λάθη που μπορεί να έχουν παρουσιαστεί όσον αφορά τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δηλώσεων που έγιναν στο κτηματολόγιο το 2008. Ουσιαστικά πρόκειται για το στάδιο της προανάρτησης, η οποία είναι σε εξέλιξη από την Μεγάλη Δευτέρα και όπως θα δούμε αφορά 544.682 ιδιοκτήτες και 7.645 νομικά πρόσωπα που έχουν 726.951 ακίνητα και 65.377 γεωτεμάχια στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί, Τζορτζίνα, ότι η επιπλέον παράταση που ανακοινώθηκε και μιλάμε για 6 μήνες την περασμένη εβδομάδα αφορά στη συλλογή δηλώσεων στο τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης και όχι τη διαδικασία της προανάρτησης. Η διαδικασία, εγώ πώς προχωράει εκεί, υπάρχουν ακόμα προβλήματα? Όπως βλέπουμε και στην κάρτα, υπάρχουν προβλήματα. Οι αρμόδιοι φορείς λένε ότι η εφαρμογή έχει γίνει πιο εύχρηστη. Ωστόσο, όχι. Υπάρχουν προβλήματα και τα βλέπουμε. Είναι η αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας, στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο, αλλά και στο τηλέφωνο επικοινωνίας, ουσιαστικά για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ιδιοκτητών. Η αλλαγή του είδους του δικαιώματος, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που η υψηλή κυριότητα που αφορά το 2008 έγινε τώρα πλήρης. Η λάθος καταγραφή των δικαιωμάτων, αλλά και η μη κατοχύρωση δικαιωμάτων που ουσιαστικά χάθηκαν χωρίς να το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες τους. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό. Ευχαριστούμε και εμείς, Τζορτζίνα. Ζωή, βλέπεις να τελειώνει ποτέ αυτή η ιστορία με το κτηματολόγιο? Εύχομαι να. Δεν το βλέπω, αλλά εύχομαι να τελειώσει για να περάσουμε επιτέλους σε μια άλλη εποχή. Να σου θυμίσω, και το θυμάσαι βέβαια πολύ καλά, αυτό έχει ξεκινήσει από την εποχή του Κώστα του Λαλιώτη. 2000. Βρισκόμαστε. Φάνω, εγώ είμαι παιδάκι. Ναι. 1999. Δηλαδή, μιλάμε για 20 χρόνια. Έχει περάσει το κόστος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έχει γίνει δουλειά σε κάποιες περιοχές, αλλά όταν βλέπεις ότι είναι ακόμη στο 30 ή στο 40% ή σαν την πατρίδα μας, ας πούμε, τα Γιάννενα και την Ήπειρο βρίσκεται στο 2% ή στο 4%, εκεί αρχίζεις και αναστατώνεσαι και λες ότι. Μάλλον θα. Πάντως είναι απίστευτη η γραφειοκρατία. Όλη η ασυνοησία πολλές φορές που υπάρχει μπορεί να σου λένε άλλα στο ένα κτηματολόγιο και άλλα στο άλλο. Δεν μπορούν οι πολίτες να πάρουν να συνοηθούν με ένα τηλέφωνο, μπορεί να τρέχουν. Είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Άμα έχουν ακίνητα που στην Ελλάδα είναι και σύνηθες. Σε άλλους νομούς, σε άλλες περιοχές πρέπει βέβαια και να πληρώσουν κάποιον πολύ συχνά να κάνει διαδικασία. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι απλό. Όχι, δηλαδή δεν είναι μια διαδικασία. Ας περάσουν οι εκλογές και να το συζητήσουμε αυτό μια μέρα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ζωή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα ακόμη και επιστρέφουμε με πρώην υπουργό καλεσμένο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι είναι όλα αυτά που είδαμε προηγουμένως και τα οποία εν πολλής οφείλονται και στον ίδιο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο του Direct One. Καλωσορίζουμε τον πρώην υπουργό, είναι ο Τρίφων Αλεξιάδης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αναπληρωτής υπουργός οικονομικών για ένα μεγάλο διάστημα στις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας περιμένετε ένα λεπτό, γιατί θα πάμε στη Τζορτζίνα Μαλιαρόζη. Έχουμε μέγα θέμα για τις ελληνικές οικογένειες, για την ελληνική οικογένεια συνολικά. Ανακοινώθηκε σήμερα ο αριθμός των εισακτέων. Πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, Τζορτζίνα, τι έχουμε? Κάθε χρόνο
χιλιάδες υποψήφοι περιμένουν πώς και πώς να ακούσουν αυτή την πολύ σημαντική είδηση που τώρα θα μας μεταφέρει η Αλεξάνδρα Αθανασίου. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα. Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων που θα μπουν φέτος στα πανεπιστήμια. Να σας πω ότι φτάνουν τους 78.000. Συγκριτικά με πέρσι είναι αυξημένοι κατά 3.500 αυτοί που θα μπουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Οι σχολές αυτές έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, τα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης που θα μπορούν τα παιδιά να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους, το οποίο να σας πω ότι είναι σημαντικά αλλαγμένο από πέρσι εξαιτίας της συγχώνευσης των πανεπιστημίων με τα ΤΕΗ. Να σας πω ότι οι νομικές και οι ιατρικές σχολές δεν έχουν κάποια αύξηση. Αύξηση παρατηρείται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα περιφερειακά πανεπιστήμια, όπως είναι το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Μάλιστα. Οι Πανελλήνες ξεκινούν 7 του μηνός, πρώτο μάθημα θα δώσουν έκθεση. Mm-hmm. Ναι. Και αναμένονται όλοι να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Να πούμε σε όλους, πάντως ωραίο δώρο πρέπει να πω. Πολύ ωραίο δώρο, 3.500 παραπάνω είναι σημαντικό. Έτσι, Τζορτζίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Αλεξιάδη. Καλησπέρα. Ξεκινάμε μια θετική είδηση για τα θέματα της νεολαίας, γιατί είπαμε ότι πολλές θετικές ειδήσεις και στα θέματα της οικονομίας. Ναι. Αν καταλήξουμε κάπου πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, θα είναι πολύ θετική είδηση. Και γιατί αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά πώς θα γίνουν φέτος. Φέτος. Αυτό λέω. Εσάς σας αρέσει αυτό το σύστημα, έτσι, μιας και το πιάσαμε και το συζητάμε, γιατί είναι ωραίο θέμα και πολύ πολιτικό, εγώ θεωρώ. Παιδιά, επίσης. Σας αρέσει αυτό το σύστημα που κάποιοι θα μπαίνουν με εξετάσεις στις καλές, θα το βάλω εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Εγώ δεν σπούδασα καλές σε καλή σχολή, αλλά σπούδασα κάτι που μου άρεσε. Και οι άλλοι που θα μπαίνουν σε κάποιες άλλες χωρίς εξετάσεις, αφού έτσι το διπλό. Σας φαίνεται καλή ιδέα. Είναι σημαντικό ότι μετά από ένα διάλογο έχουμε ένα καινούριο σύστημα, γιατί δεν πρέπει να μένουν όλα ίδια. Πρέπει κάποια πράγματα να διορθώνονται. Ναι. Πρέπει να διορθώνονται έγκαιρα, να ενημερώνονται οι πάντες. Από εκεί και πέρα είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν είναι στη στενή αρμοδιότητά μου. Δεν είναι πολύ ιδεολογικό. Εγώ θεωρώ ότι γενικά το καινούργιο σύστημα επιτρέπει την ευκολότερη πρόσβαση και διευκολύνει στο να πάμε από ένα σχολείο που ήταν στην ουσία ένα σχολείο φροντιστήριο σε ένα σχολείο ουσίας. Με ποιο τρόπο το κάνει αυτό? Με τον τρόπο το ότι αποσυμπιέζει τη λογική των εξετάσεων και των φροντιστηρίων διαρκώς, γιατί πάμε σε ένα άλλο σύστημα. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να μείνει η κουβέντα σήμερα στο σύντομο χρόνο που είμαστε σε αυτά. Έχετε δίκιο. Απλώς δεν θα μείνει εκεί. Είναι ενδιαφέρον, γιατί έχει και οικονομικά χαρακτηριστικά. Δεν σου πει παιδιά. Οικονομικά έχει, γιατί το καινούργιο σύστημα μειώνει την ανάγκη για φροντιστήρια. Ναι. Σαφώς, γι' αυτό θα περνάνε όσοι έχουν έτσι προβάδισμα, θα πηγαίνουν στις καλές σχολές, ενώ άλλοι θα πηγαίνουν στις όχι και τόσο καλές σχολές, με χωρίς. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Μια άλλη φορά να την κάνουμε πολύ ευχαρίστως. Θα χαρώ πολύ. Αυτά τα ταξική, αυτά έτσι, συζήτηση μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως, τα ταξικά ζητήματα είναι στην επικαιρότητα, διότι μπροστά στις εκλογές έχουμε να συγκρίνουμε ταξικές πολιτικές που προτείνουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι. Οπότε ακριβώς είναι αυτό, καλό να το συζητάμε αυτό το θέμα. Στην ταξική πολιτική των δύο ταχυτήτων στην παιδεία ήθελα να αναφερθώ. Δεν συμφωνώ σε αυτό, αλλά το σέβομαι. Το πήρατε και το πασάρατε από μόνο σας. Μια χαρά. Ο κύριος Αλεξιάδης πρέπει να πω ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές τις βουλευτικές στην Β' εκλογική περιφέρεια του Πειραιά. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, γιατί αυτά βγαίνουν από κομματικές διαδικασίες εμάς. Δεν βγαίνουν με αυτοχρήσματα. Ναι, δεν βγαίνουν. Νομίζω ότι έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνουν κάποιοι συνάδελφοι σας. Ας πούμε, έχετε μια έφεση. Ή ας πούμε έχετε ένα ενδιαφέρον. Έχω ενδιαφέρον να στηρίξω τη γενική προσπάθεια που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια δύσκολη προσπάθεια μπροστά μας μέχρι την Κυριακή και έχουμε μια δύσκολη προσπάθεια μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Σε αυτό λοιπόν όλοι είμαστε στρατιώτες και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το καλό ότι δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε και να έχουμε προσωπικές στρατηγικές ή στρατηγικές στελεχών, βαρώνων, στρατηγών και κάτι άλλο. Τα γράφετε κι εσείς κάποτε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια λογική στρατιωτών που όλοι προσπαθούμε να πάμε σε ένα συγκεκριμένη κατεύθυνση, τον κοινό αγώνα. Ερώτηση. Έχετε κατά καιρούς εκφράσει αντιρρήσεις για πτυχές της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Εννοώ μέσα στα όργανα, έξω δεν σας έχουμε ακούσει. Είστε ικανοποιημένος από το πώς εξελίσσεται η εκτέλεση αυτού του προγράμματος, το οποίο εκφωνήθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φτάσαμε εδώ?
Κύριε Μοσχολή, κύριε Παπαχρήστο, κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα και κάνουμε διάλογο. Και μερικές φορές υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Mm-hmm. Αλλά μέσα από διάλογο καταλήγουμε κάπου και συγκλίνουμε. Δεν είμαστε ένα μολυνολιθικό κόμμα που μιλάει ο αρχηγός, χειροκροτάμε και φεύγουμε. Και αυτό είναι καλό. Και έτσι πρέπει να συνηθίσουμε ότι πρέπει να τα δημοκρατικά κόμματα και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ωστόσο, όσο αφορά τα θέματα τα κυβερνητικά, ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις τελικά πάντα. Όχι, συνεδριάζουν τα υπουργικά, στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα κυβερνητικά όργανα και σε πολλούς τομείς. Πιστέψτε με, όταν έρθει η ώρα του απολογισμού για τις εκλογές, θα συζητήσουμε αυτά. Αλλά σε αυτό που ρωτήσατε, βεβαίως και το στίχημα που βάλαμε το 2015, είχαμε μία αγωνία μέχρι και χτες, αν το κερδίσουμε ή όχι. Mm-hmm. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ερώτημα τότε, αυτό το 2015. Δηλαδή, το ερώτημα που τέθηκε το καλοκαίρι του 2015, το παρατάμε και φεύγουμε και αφήνουμε κάποιους άλλους να επανέλθουν και αποτραβιόμαστε τη μονή της σωτηρίας μας ή μένουμε και αγωνιζόμαστε κάνοντας υποχωρήσεις, συμβιβασμούς για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Το στίχημα λοιπόν αυτό, το ερωτηματικό αυτό απαντήθηκε. Ευτυχώς πλέον τα στοιχεία της οικονομίας, διότι μπορεί στην πολιτική να διαφωνούμε στις πολιτικές μας εκτιμήσεις, αλλά τα δεδομένα της οικονομίας, εγώ θα σας πω δύο πολύ πρόσφατα νούμερα. Το ένα είναι οι τραπεζικές καταθέσεις που αυξάνονται με πολύ μεγάλο αριθμό. Το άλλο είναι οι πωλήσεις των αυτοκινήτων που αυξάνονται και αυτές με μεγάλο αριθμό, που δείχνουν, είναι δύο από τα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι πάμε καλά. Άρα λοιπόν το στίχημα που βάλαμε το 2015 κερδίθηκε. Όχι, δεν αμφιβάλλει κανείς ότι εφαρμόσατε πολύ καλά το μνημόνιο και, που υπογράψατε και που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Και φυσικά δεν το αμφισβητούν ούτε οι εταίροι. Είχαμε βέβαια μια γκρίνια δανειστές. Ναι, δανειστές, εταίροι, θεσμοί, τρόικα. Εφευρίσκουμε κατά καιρούς διαφορετικές λέξεις. Υπάρχει μια. Φαίνεται τουλάχιστον και είχε και ένα ρεπορτάζ Handelsblatt σήμερα το πρωί που το επιβεβαίωνε αυτό το κλίμα μεταξύ των εταίρων για το ενδεχόμενο ακόμη και κυρώσεων σε σχέση με το. Με τις παροχές. Παροχές, με το πρόγραμμα αυτό των παροχών, τώρα. Το πακέτο. Θα σας πω για το παροχές μέσα εισαγωγικά, αλλά στο προηγούμενο. Παροχές δεν είναι κακή λέξη απαραίτητος. Όχι, μερικές φορές αυτή η ερώτηση ότι πώς βλέπουν οι ξένοι τις παροχές παγιδεύει αυτό που δίνει την απάντηση στο τι ήταν παροχές. Είναι σαν να ρωτάω εγώ τον κύριο Παπαχρήστο αν απείλεψε το βιασμό που έκανε. Δεν έκανε κανένα βιασμό για να το ρωτάω αν δεν έκανε. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία με το να απαντήσω για τις παροχές είναι σαν να αποδέχουμε παροχές. Να απαντήσω εγώ στην ουσία του ερωτήματος. Τουλάχιστον να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αρνητική συνδήλωση. Εγώ δεν συμφωνώ πρώτα απ' όλα στο ότι. Ήμασταν, ας το πούμε έτσι, οι καλοί εκτελεστές κάποιων μνημονίων. Άρα, τι κάναμε, εκτελέσαμε ένα μνημόνιο καλύτερα από τους άλλους. Εκτελέσαμε αυτό που δεσμευτήκαμε το καλοκαίρι του 2015, αλλά εκεί που μνημόνιο μπορούσαμε. Ήταν όμως. Ναι, βεβαίως ήταν και μνημόνιο, το οποίο το υπογράψαμε. Και σκληρότερο από τα δύο προηγούμενα. Όχι, δεν ήταν σκληρότερο. Το υπογράψαμε και πήγαμε στο ελληνικό λαό αμέσως μετά και του είπαμε αυτό κάναμε. Ποια είναι η άποψή σου. Και ο ελληνικός λαός ψήφισε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν. Να τελειώσω εγώ τη φράση μου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα το συγκεκριμένο. Μπορέσαμε όπου υπήρχαν χαραμάδες, ρογμές, ευκαιρίες, αυτό που συμφωνήσαμε το καλοκαίρι του 2015, τον Αύγουστο του 2015, να το κάνουμε καλύτερο ή να το μετατρέψουμε σε μέτρα κοινωνικής ωφέλειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που συζητούσατε πριν. Το καλοκαίρι του 2015 συμφωνήσαμε ότι δεν θα ξαναυπάρχει καμία νέα ρύθμιση για θέματα χρεών κτλ. Καταφέραμε μετά από διάλογο, πιέσεις, συμβιβασμούς και έχουμε μια πολύ καλή ρύθμιση χρεών με την οποία θα ανακουφιστεί πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ποιος θα δημιουργήσει τα χρέη όμως. Θα έπρεπε στο τραπέζι να έχετε άλλες δύο καρέκλες εκπροσώπους Πασόκ Νέας Δημοκρατίας για να συζητήσουμε τι δημιουργήσαν αυτοί και τι δημιουργήσαμε εμείς, πόσο αυξήσαμε εμείς και πόσο εκείνοι, γιατί από τα στοιχεία που έχουμε. Ναι, για πείτε από τα στοιχεία που έχουμε, εμείς αυξήσαμε, γιατί τα ληξιπρόθεσμα προς το δημόσιο αυξάνονται κάθε μήνα, εμείς τα αυξήσαμε πολύ λιγότερο από ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις που ο μέσος όρος ήταν 1 με 1,5 δις το μήνα. Αν δείτε από το 2015 και μετά την αύξηση των ληξιπροθέσμων, είναι πολύ λιγότερο, φτάνοντας κάποιους μήνες στα 600-700 εκατομμύρια. Να μην χάσουμε όμως το ερώτημα. Τα ληξιπροθέσματα ωφέλη του δημοσίου δεν έπρεπε να είχαν μηδενιστεί στο τέλος του 2018. Βεβαίως και έπρεπε να μηδενιστούν, αλλά από τα 9 δις που ήταν πριν παραλάβουμε εμείς το 2015, εμείς θα έχουμε μειώσει σε έναν ιστορικό επίπεδο και το επόμενο χρονικό διάστημα θα αποπληρώσουμε πολύ περισσότερο. Όχι, δεν αυγατένουν, μειώνονται. Από την ανάπτυξη. Δεν έχετε πληρώσει τίποτα τώρα. Από την ανάπτυξη. Καμία οφειλή δεν έχετε πληρώσει. Από την ανάρτηση που έκανε ο Νίκος ο Σκορίνης.
ο υπεύθυνος του τομέα οικονομίας και ανάπτυξης, το left.gr, υπάρχει, για να μην χάσω χρόνο από τα ίδια, φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη των ληξιπροθέσεων του δημοσίου προς τους ιδιώτες, που φαίνεται ότι είναι συνεχώς μειούμενη. Δεν αυξάνεται αυτό το ποσό. Αλλά στο θέμα των παροχών θέλω να μείνω, που είπατε εγώ πριν, για να μην χάσω το ερώτημα. Στον καιρό που έχετε διακυβέρνηση και από το 18 που είχατε πει θα το μηδενίσετε. Ο αριθμός των ληξιπροθέσεων χρεών προς το δημόσιο μειώνεται. Δεν γίνεται 5 χρόνια σχεδόν. Δεν γίνεται να σας συγκρίνουμε συνεχώς με όλη τη μεταπολίτευση. Όχι, όχι, δεν ζητάω κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνω. Ζητάω να συγκρίνετε το 2010 με το 2015 και το 2015 με το 2019. Απλή σύγκριση είναι. Συγκρίνοντας λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα, βλέπετε το ληξιπρόθεσμα από εκεί που ήταν το 2015 έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Στο θέμα των παροχών όμως θέλω, για να μην χαθεί το ερώτημα. Μάλιστα, βέβαια. Ναι. Οι παροχές, αυτό που λένε κάποιοι που το ονομάζουν παροχές, ήταν αυτό που είχαμε δυνατότητα να μετατρέψουμε το όποιο περίσσευμα υπήρχε, το όποιο δημοσιονομικό χώρο δημιουργόταν, σε μέτρα κοινωνικής ωφέλειας. Και το έχει πει ο Πρωθυπουργός με σαφήνεια και πολιτική επάρκεια, ότι κάθε φορά που έχουμε μια δυνατότητα θα προχωρούμε σε τέτοια μέτρα κοινωνικής ωφέλειας. Θα επιστρέφουμε στους πολίτες αυτό που έχουμε δυνατότητα να. Είναι κακό αυτό, διαφωνεί κάποιος αυτό. Δεν είναι, αλλά άμα μου παίρνεις 10 και μου επιστρέφεις ένα και μου ζητάς να σε αποθεώσω που μου επιστρέφεις το ένα, αυτό δεν είναι δίκαιο, ούτε σωστό. Να πάμε λοιπόν στο θέμα των πλεονασμάτων. Να πάμε στο θέμα των πλεονασμάτων. Μισό για να τα συνδέσω και τα δύο και των πλεονασμάτων. Διότι αφήσαμε ένα ερώτημα, θεωρώ αναπάντητο, και να προχωρήσουμε σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Θα δείτε τι ώρα που θα ενωθούν. Βγαίνει ο Ρέγκλινγκ μετά το Eurogroup το τελευταίο, στο οποίο δεν είχε πάει Ευκλήδης Σακαλώτος. Το λέω γιατί σχολιάστηκε. Και δεν λέει, είχε πάει, όχι επειδή δεν ήθελε να πάει, επειδή μπορούσε να πάει άλλο. Δεν μπορεί να πει γιατί σχολιάστηκε από τη Χάνελη Πλάτη στο σημερινό δημοσίευμα, απλώς παρενθετικά. Βγαίνει λοιπόν ο Ρέγκλινγκ και λέει ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κυρώσεις, ότι δεν θα πετύχει το στόχο του 3,5% πλεονάσματος. Και κάπου εδώ έχω και ένα ερώτημα, γιατί δεν φτάνει που έχουμε συμφωνήσει σε αυτό το εξωφρενικό πλεόνασμα. Έχουμε και υπερπλεόνασμα. Και υπάρχει περίπτωση να έχουμε κυρώσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με τη συμφωνία με το χρέος, αυτή που το φθινόπωρο περιμένουμε την απομείωσή του, ή με την πληρωμή ή αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και ρωτώ, σας ανησυχεί αυτό και είναι βιώσιμη πολιτική αυτό? Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με τα σχόλια του ξένου τύπου, καλά κάνετε και τα αναφέρατε. Τα αναφέρω και για τον κόσμο που δεν τα έχει. Καλά κάνετε και τα αναφέρατε, γιατί αν κάποιος παρακολουθήσει τα σχόλια του ξένου τύπου θα δει ότι συγκρίνοντας προηγούμενα χρόνια από το 2015 και μετά, να μην πούμε ότι, και να μην πείτε ότι πηγαίνω στους προηγούμενους και μετά, θα δει ότι αυτή την περίοδο έχουμε πολύ θετικά σχόλια από το σύνολο του ξένου τύπου για την Ελλάδα, για την ελληνική οικονομία και για την ελληνική κυβέρνηση. Ναι, γι' αυτό είπα πριν ότι εφαρμόζεται μια χαρά το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Τώρα, έχουμε είναι μεγάλη κουβέντα, πολλά, αλλά έχουμε πολλά θετικά σχόλια από το ξένο τύπο για την ελληνική κυβέρνηση. Από τότε αφορά την Τούμπα. Από τότε. Τώρα πρέπει να αποδεχθώ εγώ τι έκανε Τούμπα. Α, πάμε την κουβέντα σε άλλα πράγματα. Όχι, δεν την έκανε. Το είπα πριν, κάναμε ένα συμβασμό. Αλλά πάμε στην ουσία των ερωτημάτων σας. Σε σχέση με αυτό που λέτε για πλεονάσματα και για υπερπλεονάσματα, και το ακούω αυτό συνέχεια. Καταρχάς, να θυμίσω ότι όταν αναλάβαμε το 2015 την κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συμφωνήσει σε δυσθεώρητα υπερπλεονάσματα. Όταν λοιπόν εμείς καθίσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, από την άλλη πλευρά υπήρχε το επιχείρημα, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε. Η προηγούμενη κυβέρνηση έχει υπογράψει 4,5%. 3,5% για εκείνη τη χρονιά και το πήγαμε στο 0,6 και σε βάθος χρόνου 4,5. Στη διαπραγμάτευση λοιπόν που κάναμε, καταφέραμε αυτά τα μεγάλα ποσά και τα μειώσαμε πάρα πολύ. Στο ερώτημα που υπάρχει, ότι γιατί πρέπει να υπάρχει πλεόνασμα για να δώσετε κοινωνικές παροχές, η απάντηση είναι απλή. Το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή δεν είναι κυρίως οι κοινωνικές παροχές. Το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι η έξοδος αγορές και η σταθεροποίηση της χώρας στο θέμα του δανεισμού από το εξωτερικό. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πλεονάσματα, γι' αυτό πρέπει να τηρούμε τη συμφωνία, για να μπορούμε να έχουμε δανεισμό από το εξωτερικό του που θα ομαλοποιηθεί και δεν θα έχουμε καθόλου πρόβλημα. Όσο μπορούμε όμως από αυτά τα πλεονάσματα και έχουμε με σαφήνεια, όπως είχαμε από τον Απρίλιο και μετά, ότι έχουμε πλεόνασμα και μπορούμε κάτι να δώσουμε, θα δίνουμε μέτρα κοινωνικής ωφέλειας. Θα δώσουμε τώρα, θα δώσουμε και στο τέλος του χρόνου. Συνεπώς, για τις κυρώσεις που με ρωτήσατε για τον κύριο Ρέγκλινγκ, ακούσαμε πάρα πολλές φορές μια καταστροφολογία από το 2015, ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το. Δεν γίνεται τίποτα. Διότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε σε συνεννόηση, σε διάλογο. Μαζί και μέσα στα όρια. Κάποιον κοροϊδεύουν αυτοί. Εμείς το κάνουμε με διάλογο και μέσα στα όρια αυτών που έχουμε δεσμευτεί. Εμείς έχουμε δεσμευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένους στόχους. Το πώς θα πετύχουμε τους στόχους είναι δική μας υπόθεση. Το είπε με σαφήνεια ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Μα το ότι πετύχατε τους στόχους
των υπερπλεονασμάτων το ένιωσε όλη η ελληνική κοινωνία. Ναι, βέβαια. Αφεμάξατε κάθε εικμάδα του παραγωγικού ιστού. Καταψήφι... τίποτα. Η κοινωνία καταψήφισε την προηγούμενη κυβέρνηση. Όταν ο νέος επιστήμονας ή ο νέος επιχειρηματίας εξαναγκάζεται να πληρώσει εφορία προκαταβολές φόρου, εισφορές στον ΕΦΚΑ το 70 ή 75% της αμοιβής του. Το κάνατε. Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτό. Το στύψατε. Έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές για τα υπερπλεονάσματα στην επιχειρηματολογία για υπερφορολόγηση. Mm-hmm. Βεβαίως και υπάρχουν τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που φορολογούνται άδικα, που υπερφορολογούνται. Υπάρχουν άλλοι τομείς οι οποίοι δυστυχώς δεν πληρώνουν την αναλογία στο μάρμαρο με εισαγωγικά που έπρεπε να πληρώσουν. Και δεν το κάνουν. Άρα λοιπόν αυτό προσπαθούμε και κάνουμε από το 2015. Αυτό κάνουμε από το 2015. Ακούστε με, γιατί έχουμε κάνει και εμείς λάθη, καθυστερήσεις, παραλήψεις και πρώτος απ' όλους. Εγώ δεν θεωρώ ότι όλα τα κάναμε τέλεια. Αλλά σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που είπατε των επιβαρύνσεων, στις ασφαλιστικές φορές για παράδειγμα, θα δείτε ότι ένας μεγάλος αριθμός, π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, το 80% και των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει λιγότερες ασφαλιστικές φορές με το προηγούμενο σύστημα. Και με αυτό που κάναμε τώρα με τη ρύθμιση των χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία, θα δείτε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες που δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το προηγούμενο σύστημα και είχαν βγει εκτός συστήματος, δεν μπορούσαν να πληρώσουν το χρέος τους και τις δόσεις, ξαναεντάσσονται στο σύστημα, πληρώνουν τη μηνιαία χαμηλή δόση και ρυθμίζουν και τα χρέη τους. Άρα το ερώτημα δεν είναι το τι ήταν και το τι είναι τώρα. Το ερώτημα είναι ότι καταφέραμε καλύτερα να λύσουμε τα προβλήματα. Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι αυτό που έχει χρέη. Κάποιος του τα δημιούργησε τα χρέη και τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία του τα δημιούργησε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όχι. Πώς όχι. Όχι κύριε Παπαδόπουλο, δεν έχει. Έχετε απόλυτο άδικο σε αυτό. Πώς έχει. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε να λύσει τα προβλήματα που δημιούργησαν οι προηγούμενοι. Τη σταθερή εισφορά, τη σταθερή εισφορά που είχε ο μηχανικός τα 500 ευρώ το μήνα με τη ρύθμιση που κάνουμε τώρα πάνε στα 180 το μήνα. Τώρα. Στο πολύ σωστό μέτρο του νόμου Κατρούγκαλου, η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών να μην είναι σταθερή, αλλά να συνδεθεί με το εισόδημα, είναι κάποιος λογικός άνθρωπος που διαφωνεί σε αυτό. Τώρα τα θέματα φορολογίας και τις αδικίες θα χρειαστούμε ώρες να τα συζητήσουμε και εγώ πρώτος θα πω για πολλές αδικίες που ισχύουν ακόμα και πρέπει να αλλάξουν. Αλλά στη μεταμνημονιακή περίοδο αυτά έχουμε να κάνουμε και αυτά κάνουμε βήμα-βήμα. Ωραία. Στα λάθη που βάζετε που είπατε τις παραλήψεις κλπ. Βάζετε και το θέμα της φοροδιαφυγής. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά αυτό το θέμα. Είχε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το θέμα των ληστών. Όπου γίναν πάρα πολλά πράγματα και είχαμε πάρα πολλά αποτελέσματα. Στο θέμα της φοροδιαφυγής, λοιπόν, στο θέμα της φοροδιαφυγής του αθρεμπορίου και της διαφθοράς, κάναμε πάρα πολλά βήματα και είχαμε πάρα πολλά αποτελέσματα. Απτά αποτελέσματα για την περίοδο που ήμουν εγώ, έχουν κατατεθεί στη Βουλή μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 συγκεκριμένα στοιχεία. Είχαμε πολύ καλή πορεία πραγμάτων. Βεβαίως και έπρεπε να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα με περισσότερη ταχύτητα και περισσότερη αποφασιστικότητα. Αλλά πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα αυτό. Και όχι ατομικά. Σε όσους δεν λένε ότι δεν κάναμε τίποτα, εγώ θέλω να ρωτήσω. Τα πλεονάσματα του 2015 και του 2016 από πού βρεθήκαν, από μια φιλοσοφική συζήτηση ή από μια επίκληση στο Θεό και μας βοήθησε ο Θεός? Όχι, από τη δουλειά που κάνω. Να σας φέρω το καθαριστικό μου, εγώ, άμα θέλετε. Που λέει να σας ότι. Δώσω μια ιδέα για το που. Που λέει ότι. Περίπου το που βρίσκονται τα. Γιατί δεν είχαμε νόμο Κατρούγκαλου τότε. Είχαμε στοχευμένες δράσεις που μας φέραν έσοδα. Μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της Κυριακής. Συμφωνώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κ. Δηλαδή. Μητσοτάκης σήμερα είπε ότι σε εκπομπή ραδιοφωνική, στο News 24/7, αν πείτε εκεί δεν θα το βρείτε βέβαια αυτή την ανάρτηση, αλλά αν πείτε στο left.gr, ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια σωστή πρόβλεψη ότι στο Τσίπρας Μητσοτάκης το αποτέλεσμα θα είναι 1-0. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι από την Κυριακή το βράδυ στην Πειραιώς, όχι στο ύψος της πλατείας Κουμουνδούρου, έχω πολύ χαμηλά, θα έχουμε πολλές εξελίξεις, θα παρακολουθήσουμε μαζί. Μάλιστα. Κύριε Αλεξία, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, διότι έχουμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Επιστρέφουμε στο στούντιο του Direct One. Η καλεσμένη μας για απόψε είναι η κυρία Ειρήνη Νταϊφά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Η κυρία Νταϊφά είναι υποψήφια με τον Πειραιά νικητή. Έχουμε τη χαρά δηλαδή να έχουμε ένα ακόμα στέλεχος του συνδυασμού εδώ. Η κυρία Νταϊφά ήταν στην προηγούμενη δημοτική περίοδο υπεύθυνη για τα πολιτιστικά του Δήμου. Ό,τι είδατε δηλαδή στο δημοτικό θέατρο κλπ. Είναι έργο Νταϊφά. Αντιδήμαρχος πολιτισμού και έχει πολλά να μας πει. Και χαιρόμαστε πολύ. Και θα μας τα πει, αφού πρώτα πάμε να δούμε ένα φυσικό φαινόμενο που σημειώθηκε στην Αυστραλία. Εντυπωσιακό. Η Τζορτζίνα Μαλιαρόζη είναι στο στούντιο. Τζορτζίνα, τι έγινε? Πάμε μέχρι την Αυστραλία. Πραγματικά οι εικόνες που έρχονται από εκεί είναι πολύ εντυπωσιακές. Έπεσε ένας μετεωρίτης και πραγματικά έκανε τη νύχτα μέρα. Αναστασία Μπαλέστροβα, έχεις τις εικόνες να μας τις δείξεις. Ένα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Έτσι ακριβώς, είναι ένα σπάνιο και άκρως εντυπωσιακό φαινόμενο. Το είδαν όλοι οι κάτοικοι της Νότιας Αυστραλίας. Ουσιαστικά ήταν μία μικρή κουκίδα φωτός να κατεβαίνει γρήγορα και αμέσως μετά η νύχτα κυριολεκτικά να γίνεται μέρα. Αυτοί οι κάτοικοι της περιοχής πλημμύρισαν φυσικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες. Εμείς οι εικόνες που βλέπουμε αυτές έχουν τραβηχτεί από κάμερες ασφαλείας. Όπως θα δούμε και λίγο πιο κάτω, έχει τραβήξει κάμερα ασφαλείας της αστυνομίας μία αντίστοιχη εικόνα. Όλοι νόμισαν πως είναι μετεωρίτης. Ωστόσο, η Αστρονομική Εταιρεία της Αυστραλίας ανακοίνωσε πως πρόκειται για κομμάτι διαστημικής σκόνης που ουσιαστικά πρόσφερε αυτό το φοβερό θέαμα όταν εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Ευτυχώς δεν είχαμε ούτε ζημιές, ούτε θύματα. Ήταν απλά μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία. Πίσω σε εσάς. Ευχαριστούμε τις δύο κυρίες. Πράγματι εντυπωσιακό. Όντως. Εσείς που ασχολείστε με αστέρια, για πείτε μας, τι θα κάνετε στον Πειραιά? Κύριε Παπαχρήστο, είμαστε αστέρια οι ίδιοι. Είστε αστέρια, το ξέρω από χρόνια, αλλά λέμε τώρα... Αστειευόμεθα βέβαια, εντάξει, έχουμε αυτοπεποίθηση, αλλά δεν είμαστε και τόσο, ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά εγώ είμαι εδώ και 5 χρόνια εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Πειραιά, με τον Γιάννη το Μόραλη φυσικά δήμαρχο, με έναν Πειραιά τον οποίο πρέπει να ομολογήσω ότι τον παραλάβαμε σε μια πάρα πολύ μέτριος κακή κατάσταση σε όλα, συγκαταλεγωμένου και του πολιτισμού. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη που ασχολήθηκα τελικά με τα κοινά, γιατί θέλω να πω ότι ο Πειραιάς σε μια πάρα πολύ σημαντική πόλη για μένα και την οικογένειά μου. Είναι πραγματικά μέσα στο γενετικό μου κώδικα αυτή η πόλη. Έχει να κάνει με τη θάλασσα, έχει να κάνει με την ναυτιλία, που είναι ένας χώρος στον οποίο η οικογένειά μου έχει διαπρέψει εδώ και 3 γενιές. Και φυσικά πάνω απ' όλα έχει να κάνει και με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση, την παιδεία, πράγματα που με αφορούν σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ. Πιστεύω ότι έχουμε κερδίσει πολλά στοιχήματα στον Πειραιά μέχρι στιγμής. Στον τομέα του πολιτισμού και όχι μόνο. Πρέπει να πω ότι έχουμε αναβαθμίσει τρομερά τη δημοτική μας πινακοθήκη. Όπως το έχω ξαναπεί, είναι ένα εξαιρετικό κτίριο πραγματικής καλονής. Στολίδι. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για το παλιό μας ταχυδρομείο, για τη δημοτική πινακοθήκη. Ναι. Έχουμε κάνει τις δύο υπέροχες μόνιμες εκθέσεις μας του Πάνου Αραβαντινού και του Μάνου Κατράκη, την οποία την κάναμε πολύ πρόσφατα με τεράστια επιτυχία. Του Μάνου Κατράκη είναι όλο του το αρχείο, το οποίο μας έδωσε, είχαμε τη χαρά και μας έδωσε η σύζυγός του Λιντάρμα. Η Βάσο Κατράκη δεν ήταν χαράκτρια? Είναι άλλο αυτό εντελώς. Ναι. Είναι το αρχείο του ηθοποιού Μάνου Κατράκη, το οποίο μας το δώρησε στο Δήμο Πειραιά η γυναίκα του, η Λιντάλμα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μας πήρε πάρα πολλά χρόνια να το επεξεργαστούμε και να το φτιάξουμε. Οπότε κάναμε πάρα πολύ πρόσφατα στις 15 Μαΐου τα εγγένεια με πάρα πολύ κόσμο. Και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου που θα την έχουμε αυτή την έκθεση, είναι 100% σίγουρο ότι θα έχουμε πάρα πολλά σχολεία και πολύ κόσμο να την επισκεφθεί. Θα σας διακόψουμε ένα λεπτό. Στο βίντεο wall βλέπουμε την είσοδο του κυρίου Μητσοτάκη στο κλειστό του Περιστερίου. Είναι ζωντανά αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν έχουμε πληροφόρηση αν ο κύριος... Ναι, είναι ζωντανή η εικόνα. Ακούγεται και ένα σύνθημα που είχα πολλά χρόνια να ακούσω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν το ακούτε από το βάθος. Ακούγεται το Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός. Το λένε ακόμη αυτό. Το λένε. Ναι. Λοιπόν, δεν πληροφορηθήκαμε αν ο κύριος Κώστας Καραμαλής έκανε αυτή την πολύ αναμενόμενη δήλωση. Το λέω αυτό γιατί οι άνθρωποι του είχαν από πολλές ημέρες ενημερώσει ότι απόψε θα έκανε μια δήλωση υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι. Λοιπόν,
Θα μάθουμε όμως τη διάρκεια της εκπομπής και θα το μεταδώσουμε. Αφού βγήκαν οι λοιπόν, πρέσβευγάτες του και κάνανε όλη τη δηλώση υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι νομίζω πιο ενδιαφέρον από αυτό. Όχι, όλα είναι ενδιαφέροντα όσα βλέπουμε. Εμένα με ενδιαφέρουν τα πάντα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξέρουμε και τι γίνεται εκτός στούντιο. Ναι. Λοιπόν, λέω αυτό το στοίχημα το έχουμε κερδίσει. Να ξέρετε ότι έχουμε αναβαθμίσει πάρα πολύ επίσης την δημοτική μας βιβλιοθήκη. Πράγμα το οποίο το θεωρώ σοβαρό, δηλαδή με χιλιάδες τίτλους βιβλίων και πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τα δύο εξαιρετικά σημαντικά μουσεία που έχουμε στον Πειραιά, όπως ξέρετε, το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, το οποίο ξέρετε είναι πραγματικό κόσμο. Το ίδιο βέβαια και το Αρχαιολογικό μας Μουσείο, το οποίο έχει μοναδικά ευρήματα, παγκοσμίως μοναδικά ευρήματα. Κάνουμε τα πάντα προκειμένου να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε όσο μπορούμε. Κάποια στιγμή συζητείτε και για μια επέκταση του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος, ώστε να παραμείνει στον Πειραιά. Προσπαθούμε σαν Δήμος να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Να πούμε ότι έχουμε φτιάξει ένα θεσμό τις ημέρες θάλασσας. Είναι ήδη ένας πενταετής θεσμός, ο οποίος τελικά εξελίσσεται σε πάρα πολύ επιτυχημένο. Είναι πάρα πολλές δράσεις που αφορούν τον αθλητισμό, την ναυτιλία, τη μόδα, τον πολιτισμό, το θέατρο, τα πάντα. Γίνονται πάρα πολύ ωραία πάρτι. Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή κόσμου πλέον στον Πειραιά. Επίσης, να πω βέβαια ότι το μεγάλο μας στοίχημα νομίζω ότι το κερδίσαμε με το δημοτικό μας θέατρο. Είναι το στολίδι μας, είναι η ναυαρχίδα μας στον Πειραιά. Ξέρω ότι το επισκέφτεστε όλοι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ακριβώς πετύχαμε αυτό που θέλαμε, την εξωστρέφεια που πρέπει να αποκτήσει αυτή η πόλη, να γίνει προσβάσιμη και σε περισσότερο κόσμο. Και όπως λέμε πάντα, θέλουμε να κάνουμε τον Πειραιά, αν όχι προορισμό, τουλάχιστον ένα πολύ όμορφο σταθμό για τους τουρίστες μας, για τους ανθρώπους που έρχονται και κατεβαίνουν από τα κρουαζερόπλια, να μην πηγαίνουν μόνο στην υπέροχη Ακρόπολη βεβαίως και το υπέροχο Μουσείο της Ακροπόλεως, αλλά να βλέπουν και τον Πειραιά, ο οποίος πραγματικά έχει πάρα πολύ όμορφα μέρη. Έτσι. Αυτή την εποχή πάλι που περπατάμε πολύ στον Πειραιά, πρέπει να σας ομολογήσω ότι για άλλη μια φορά βλέπω τις εικόνες αυτής της πόλης και λέω, μου, είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Με ωραίους ανθρώπους. Πολύ. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Να πω επίσης ότι. Ναι, οι υποδομές όμως. Βλέπουμε ότι οι υποδομές όταν υπάρχουν έχουν κόσμο. Το Δημοτικό Θέατρο που αναφέρατε. Αναφέρατε όμως και την προσβασιμότητα. Είναι ένα ζήτημα αυτό με την κυκλοφορία στον Πειραιά. Είναι τώρα. Ένα ζήτημα. Βέβαια, όπως ξέρετε, αυτό είναι. Επειδή απασχολεί πολύ και τους πολίτες. Ξέρετε ότι ακριβώς όπως το είπατε, είναι της κεντρικής κυβέρνησης. Είναι κάτι στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να επέμβουμε και δυστυχώς δεν έχουμε λέγει. Όσο μπορούσαμε να έχουμε. Είμαι σίγουρη βέβαια ότι οι πολίτες τα λένε και στο Δήμο τα παραπάνω. Τα λένε. Η αλήθεια είναι ότι κάπου και αυτοί πρέπει να βρουν τον τρόπο να εκφράσουν τα παράπονά τους και τις αγωνίες τους και να μάθουν τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι έργα τα οποία καθυστερούν πάρα πολύ και το τραμ και το μετρό. Αυτό είναι κάτι που και εμάς μας έχει αγχώσει πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και η καθημερινότητα μας. Πραγματικά βιώνουμε μια πάρα πολύ έντονη κυκλοφοριακή, ένα μεγάλο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και κυκλοφοριακό φόρτο. Είμαι σίγουρη ότι και αυτά σιγά σιγά θα αποφορτιστούν. Κάποτε θα τελειώσουν όλα αυτά και είμαι σίγουρη ότι. Το κάποτε το εννοώ, δηλαδή με την έννοια καταλαβαίνετε ότι πιστεύω ότι αυτά σίγουρα θα γίνουν μέσα στην επόμενη θητεία μας. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά. Πιστεύουμε πολύ σε αυτό που κάνουμε. Περισσότεροι από εμάς είμαστε ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι είναι πραγματικά ανοιχτοί στα πάντα. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι που. Και ανιδιωτελείς. Είμαστε ανιδιωτελείς οι περισσότεροι από εμάς. Κάνουμε εθελοντική εργασία. Πραγματικά δίνουμε προτεραιότητα πάντα στον άνθρωπο. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και πολύ περισσότερο βέβαια και στον πολιτισμό μας και στην εξωστρέφεια της πόλης μας. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε πολύ καλά πόσο προωθούμε τον αθλητισμό. Δεν είναι ανάγκη να μιλήσουμε βέβαια για την ομάδα μας. Δεν είναι ανάγκη να μιλήσουμε το καμάρι. Εγώ δεν είμαι η ομάδα σας. Το ξέρω εσύ. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Παρόλα αυτά, δεν μπορείτε νομίζω να αμφισβητήσετε το γεγονός ότι σε όλα τα αθλήματα είμαστε σε πρωτιές. Πάντα. Είμαστε. Σχεδόν. Είμαστε. Στο μπάσκετ. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Στη στιγμή να ανοίξουμε θέμα μπάσκετ. Το ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι το εξής. Ο Πειραιάς νικητής είναι μια παράταξη η οποία κέρδισε τις εκλογές πολύ καθαρά την προηγούμενη, στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Αυτή τη φορά όμως δέχεται πειρά από την κυβέρνηση ότι τέλος πάντων αυτό το πράγμα δεν είναι και τόσο, δεν είναι και τόσο καθαρό και ότι όλο αυτό γίνεται για τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ότι είναι προσωπικό project του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τώρα να το πω εγώ για να το κάνουμε πιο γρήγορα. Ναι.
Καλά, βέβαια καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν συμφωνώ καθόλου βέβαια σε αυτή την άποψη. Όντως είναι προφανώς διάφορος, είναι κάποιος κόσμος που το πιστεύει αυτό το πράγμα. Είμαι 100% σίγουρη βέβαια ότι είναι μειονότης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πάρα πολύ ικανό και εργατικό δήμαρχο, ο οποίος πραγματικά είναι επικεφαλής του συνδυασμού μας, Πειραιάς νικητής. Έχουμε ικανότατους ανθρώπους και να ξέρετε ότι όλοι δουλεύουμε με πάρα πολύ σύνεση, με πάρα πολύ ευπρέπεια. Επαναλαμβάνω, πολλοί από εμάς εθελοντικά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, για το χρόνο μας, την προσωπική μας ζωή και τις δουλειές μας, γιατί όλοι έχουμε άλλα πράγματα. Είμαστε οι περισσότεροι τεχνοκράτες και άνθρωποι που καταλαβαίνουν τι θα πει παγκοσμιοποίηση, καταλαβαίνουμε τι θα πει εξωστρέφεια και καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε, προκειμένου ο Πειραιάς να γίνει μια πάρα πολύ καλή πόλη, μια πιο βιώσιμη πόλη για τους κατοίκους της. Εκείνο που ξέρω πάρα πολύ καλά είναι ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός του ότι είναι εμπνευστής στην πραγματικότητα αυτού του συνδυασμού. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι είναι και ένας άνθρωπος που βοηθάει πάρα πολύ τον Πειραιά. Έχει κάνει πάρα πολύ έργο στον Πειραιά, εκτός το ότι έχει πραγματικά βοηθήσει σε οτιδήποτε αφορά το αθλητικό κομμάτι, δηλαδή γήπεδα, κολυμβητήρια και πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι ήδη σε σχέδια για να γίνουν. Βοηθάει εξαιρετικά πολύ άπορους ανθρώπους, βοηθάει τις οικογένειες μέσω της Μητρόπολης του Πειραιά. Κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ Ολυμπιακός ταΐζει όλους τους άπορους του Πειραιά. Επίσης να πω ότι έκανε και με τους μετανάστες. Έχουμε, ακριβώς, όπως έχουμε κάνει με τους μετανάστες, βοηθάμε πάρα πολύ σε οτιδήποτε αφορά και την εκπαίδευση, δηλαδή παρέχουμε και την εκκλησία και την εκκλησία, εκκλησία. Και την τοπική εκκλησία βεβαίως. Και επίσης για τον καλοπισμό της πόλης, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός και ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης για τον καλοπισμό της πόλης. Το θέμα των κτηρίων των παλιών, καταρχάς που το είναι κάτι που έχουν δει όλοι όσοι έχουν περάσει. Ξέρετε τα πάρα πολύ ωραία, όπως είπατε, το τεράστιο θέμα των κτηρίων, τα οποία τα καλύπτει με ένα πάρα πολύ ωραίο πανό, όπως κάνουν και στο εξωτερικό σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες. Και πραγματικά έχεις κάτι το οποίο είναι πολύ σωρότερης αισθητικής και σου φτιάχνει πραγματικά τη ζωή σου και το κέφι σου καθημερινά. Περιμένοντας να γίνει λοιπόν, βέβαια κάτι μια επειδή μάλλον είναι βέβαιο ότι θα εκλεγείτε, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι φίλοι μας στον Πειραιά. Η αλήθεια είναι πάλι... ότι τα ποσοστά μας δείχνουν εξαιρετικά βέβαια, σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση. Πρέπει να σας ομολογήσουμε βέβαια ότι όλοι μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Δηλαδή πιστεύουμε ότι έχουμε πράξει ένα έργο το οποίο αξίζει τον κόπο να έχουμε την ψήφο και τη δύναμη όλων των Πειραιωτών οι οποίοι θα μας ψηφίσουν προκειμένου να συνεχίσουμε αυτό το έργο. Έχουμε βάλει πάρα πολύ γερές βάσεις και είμαστε πολύ σίγουροι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε πλήρως. Ωραία. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν είναι αν θα είστε και στη νέα περίοδο υπεύθυνοι για τον πολιτισμό. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξέρω. Αρχίζουμε από το γεγονός ότι για να γίνει αυτό πρέπει να εκλεγείς. Αρχίζουμε από αυτό. Εκλογείς. Τίποτα δεν είναι σίγουρο σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, περιμένω και ελπίζω ότι οι Πειραιώτες και οι Πειραιώτισσες οι οποίοι θα μας ψηφίσουν... Έναν από τους τέσσερις σταυρούς θα το δώσω στην Ειρήνη. Το λέω σωστά. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό το λέτε ως δεδομένο, γιατί κοιτάξτε, αν ψηφίζετε στον Πειραιά, να ξέρω ότι ο ένας σταυρός είναι από εσάς. Να τον δώσω. Δεν ψηφίζω στον Πειραιά, αλλά λέω. Παροτρύνω δηλαδή. Α, να τον δώσουν. Βεβαίως να τον δώσουν, εννοείται. Με συγχωρείτε, νόμιζα ότι ποτέ θα τον δώσουν. Προς Θεού, κανένας, αλίμονο. Ο καθένας σε κρίνει για το έργο σου, για την προσωπικότητά σου και για τις προθέσεις σου. Αλίμονο. Βεβαίως, θα είναι τεράστια μου χαρά. Θα κάνετε. Όλες οι πόλεις, τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Όλες οι πόλεις οργανώνουν το καλοκαίρι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει συνήθως κάποια μουσικά συγκροτήματα και τέτοια. Ο Πειραιάς γιατί δεν έχει φεστιβάλ. Καταρχήν, το δικό κάνουμε ειδικά, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πολύ μεγάλα φεστιβάλ στην Ευρώπη, τα οποία είναι μια τεράστια ευκαιρία τουρισμού για αυτά. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και το έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ στο το τμήμα του πολιτισμού του Δήμου μας. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και συναυλίες στο Βεάκιο Θέατρο, το υπέροχο Βεάκιο, το οποίο επίσης το ξέρετε όλοι. Τι να πει κανένας για την φοβερή θέα που έχει και για το υπέροχο λόφο τη Καστέλα. Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπεις το θέαμα και βλέπεις και τη θέα. Είναι πακέτο αυτό. Το συζητάμε πάρα πολύ σοβαρά για να αρχίσουμε να κάνουμε τέτοιου είδους δράσεις στο Βεάκιο. Γιατί είναι ένας χώρος που πραγματικά χωράει πάνω από 2.000 άτομα. Οπότε είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος για να κάνεις μεγάλες παραστάσεις ή για να κάνεις μεγάλες συναυλίες και κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Τα αποτελέσματα καταρχήν. Όπως έλεγε και η Τζίνα, στο εξωτερικό τα φεστιβάλ που γίνονται στις πόλεις είναι
πόλος έλξης για τουρίστες από όλη την Ευρώπη. Στη Βαρκελόνη, τέτοιες μέρες τώρα γίνεται το Πριμαβέρα που είναι το απόλυτο. Όπως καταλαβαίνετε, στον Πειραιά βάζουμε πάρα πολλά στοιχήματα. Ένα άλλο στοίχημα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, το θέλουμε πολύ, όπως ξέρετε όλοι και με έχουν ρωτήσει πολλές φορές, είναι για τα Ποσειδόνια να μπορέσουμε να τα ξαναγυρίσουμε στον τόπο της γέννησής του. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει αυτό το θεσμό από πολύ νεαρή ηλικία λόγω του πατέρα μου, το Άμνηστο Σταύρου Νταϊφά, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροπλιστών. Πήγαινε από πολύ μικρή. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι ήταν άλλο το συνέστημα όταν γινόταν στον Πειραιά και είναι άλλο το συνέστημα που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Χελέξπο. Το θέλουμε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε χώρους, αυτό χρειάζεται σοβαρή υποδομή, αλλά πάντως να ξέρετε ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο θέλουμε να το νικήσουμε. Τουλάχιστον να φτιάξουμε τις υποδομές για να ξαναγυρίσουμε τα Ποσειδόνια στον Πειραιά. Ωραία, σας το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ειρήνη Νταϊφά, υποψηφία δημοτική σύμβουλος με τον Πειραιά νικητή του Γιάννη Μόραλη στις εκλογές της Κυριακής. Ένα σταυρό. Αρκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν η χαρά μου που ήμουν εδώ μαζί σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Οπότε να σας χαιρετήσω επισήμως. Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Δήμος Κουμπούρης. Τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Με τον Δήμο έχουμε πολλά χρόνια γνωριμίας από τον καιρό που ήταν βουλευτής του κόμματος το 93. Στη Βουλή, το 93. Φαντάσου τώρα, 25-26 χρόνια. Λοιπόν, σε βλέπω, είσαι άψογος. Παρόμοιος. Είσαι καλά, είσαι. Λοιπόν, πώς τα αποφάσισες? Δεν ήταν και έκπληξη η όλη η πορεία για το κόμμα. Εντάξει, ναι, είναι μια πορεία, ας πούμε, η οποία έχει... δεν ήταν κάτι το καινούριο, ας πούμε, για μένα. Ναι. Ναι, ναι. Το κόμμα αποφάσισε. Και τελείωσε. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σε αυτές τις εκλογές, προβάλλεται στο εξωτερικό. Εμείς εδώ ασχολούμαστε με τα εσωτερικά μας, ομφαλοσκοπούμε. Προβάλλεται ο κίνδυνος της ανόδου της ακροδεξιάς σε πάρα πολλές χώρες. Έχετε την ίδια άποψη ως κόμμα ή θεωρείτε ότι και αυτό είναι κάτι στημένο, ας πούμε, προκειμένου να υπάρξει μια κατανομή ψήφων στα αστικά κόμματα. Το καπιταλιστικό σύστημα τα έχει όλα τα καλά. Και βεβαίως η ακροδεξιά και οι φασίστες είναι γέννημα δικό του. Η μήτρα που γεννάει το φασισμό και την ακροδεξιά είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. Αυτός που αντιπαλεύει τον καπιταλισμό είναι ο σταθερός εχθρός της ακροδεξιάς και των φασιστών. Και θα σας έλεγα ότι το σύστημα του χρειάζεται και το χρησιμοποιεί και ως μπαμπούλα, βεβαίως. Και θέλει να κάνει και τις συμμαχίες του τάχα με άλλα κόμματα σε αυτή τη βάση και την κατεύθυνση, να την αντιμετωπίσουμε την ακροδεξιά. Και βλέπετε, κύριε Παπαχρήστο, ότι όλα τα μέτρα που ψηφίζονται, ψηφίζονται από κοινού, με όλους μαζί. Ναι. Από κοινού. Φιλελεύθεροι, αυτοπροσδιορίζονται αριστεροί, δεξιοί κτλ. Ακροδεξιοί, στην ίδια γραμμή, στην ίδια κατεύθυνση. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαφορές, που άλλοι είναι ευρωσκεπτικιστές, άλλοι είναι κοσμοπολίτες κτλ. Είναι οι αντιθέσεις του κεφαλαίου αυτές. Ένα λεπτό, γιατί έχει ξεκινήσει ο κ. Μητσοτάκης στην κεντρική του ομιλία στο Περιστέρι. Έχουμε και εμείς την ομιλία στις 8. Βέβαια, ο Κουτσούμπα στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα. Λοιπόν. Και ξέρω τους δρόμους και τις πλατείες της Δυτικής Αθήνας, τις βιοτεχνίες, τους χώρους δουλειάς. Και είμαι κάθε μέρα κοντά σας, αφού μόλις ανέλαβα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έφερα τα γραφεία του κόμματός μας στο Μοσχάτο, δίπλα στο ποτάμι. Εσείς με τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας, με τιμήσατε με την αγάπη σας. Και εγώ ανταποδίδω αυτή την αγάπη. Ένα θερμό ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει για μένα, αλλά κυρίως ένα θερμό ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει για τη μεγάλη μας παράταξη, για την πολιτική μας οικογένεια, για τη Νέα Δημοκρατία.
Εδώ στην Δυτική Αθήνα ένιωσα με την καρδιά μου αλλά και με το μυαλό μου τα προβλήματά σας. Και εδώ είδα ζωντανή την ιστορία του τόπου που ρίζωσε σε αυτές τις γειτονιές. Γιατί εδώ... Λοιπόν, είδαμε μερικά πλάνα από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο Περιστέρι. Να πούμε ότι απόψε είναι οι ομιλίες και του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Σύνταγμα και της ΦΟΦΣ γεννηματά στην Πλατεία Κοτζιά. Θα συνδεόμαστε ομιλίες και θα παρακολουθούμε προφανώς από όλες. Ένα σχόλιο, μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Είδα τον κύριο Καραμάλι, όλοι χειροκροτάγανε, αυτός τον ήταν με τα χέρια σταυρωμένα. Δηλαδή, τελείως αγκάρια. Εγώ θα το ξαναπώ, πήγα πριν να το πω και το μάγκωσα. Ενώ σήμερα ένα από το δεξί του χέρι, ο εκπρόσωπος τύπου του βγήκε στην ΕΡΤ και υποστήριζε το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο Άρης. Όχι, ο Ευάγγελος Αντώναρος. Καλά, τον είδα και σήμερα το πρωί. Δεν έχει σημασία. Ο Βαγγέλης είναι. Πάλι στο όνομα του Καραμαλή μιλούσε πάλι. Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτηση που είναι πιο ενδιαφέρουσα. Και είναι και πιο σοβαρή. Και είναι και πιο σοβαρή από αυτά. Λοιπόν, το άλλο ερώτημα που θέλω αυτά, να κάνω... Αυτά, δόξα τω Θεώ, εσείς τα έχετε λυμμένα. Το άλλο ερώτημα που θέλω να κάνω είναι το εξής. Επειδή και εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχει μια άνοδος της ακροδεξιάς. Το είδαμε στις εκλογές και τις εθνικές, βουλευτικές του 2015, αλλά το είδαμε και στις ευρωεκλογές, όπου άγγιξε σχεδόν το 10 η Χρυσή Αυγή ο εκπρόσωπός τους. Τώρα... Πώς το βλέπετε το πράγμα? Είναι στην ίδια, είναι σε άνοδο, είναι σε πτώση αυτό το κίνημα? Δεν μπορεί να είναι σε άνοδο. Δεν μπορεί, στρώματα, δεν μπορεί να είναι σε άνοδο. Και τώρα τα στοιχεία βέβαια καμιά φορά και τα γκάλοπ, ξέρετε, έχουν τη δικιά τους λογική. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια οργάνωση εγκληματική, φασιστική, από την ίδια της την ιδεολογία. Και ο κόσμος πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του από τη δράση της. Δηλαδή μια οργάνωση η οποία θέλει να υπηρετήσει τον καπιταλισμό, την ίδια οικονομία, με τον πιο, αν θέλετε, αυταρχικό και να δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εκμετάλλευση στο κεφάλαιο ενάντια στην εργατική τάξη. Νομίζω αυτά πρέπει να είναι τα κριτήρια ενάντια στη Χρυσή Αυγή, που αν το ΚΚΕ αυξηθεί και πάρει τη δύναμη που πρέπει να πάρει και η εργατική τάξη ψηφίσει ως τάξη αυτή καθεαυτή για τον εαυτό της και δώσει αυτή τη δύναμη, είναι η δύναμη που μπορεί να αντιμετωπίσει πράγματι τη Χρυσή Αυγή, να τη βγάλει από την τρίτη θέση και να έχει ο λαός μια ισχυρή αντιπολίτευση στα όργανα που θα εκλεγούν κομμουνιστές, βουλευτές ή τοπικοί. Τώρα όμως πρέπει να ρωτήσω. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι σε εργατικές γειτονιές, στη Β' Πειραιά, το συζητούσαμε προηγουμένως με την Τζίνα, η Χρυσή Αυγή έχει τέτοια δύναμη. Κοιτάξτε, και μεγαλύτερη και από το ΚΚΕ. Στη Β' Πειραιά, να θυμηθούμε ότι έχουν στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έχουν υποστεί ομοίβια. Κοιτάξτε, ο λαϊκισμός τους είναι έφεπτος πολλές φορές. Ο λαϊκισμός τους... εκείνες οι φανφάρες ότι εμείς το πολιτικό σύστημα είναι άχρηστο, ότι θα έρθουμε και τα λοιπά. Ψεύτικα λόγια. Είναι δύναμη του συστήματος η Χρυσή Αυγή, ισχυρή δύναμη του συστήματος που τη θέλει, την κρατάει και τη χρησιμοποιεί σαν μπαμπούλα και παίζει αυτό το ρόλο. Είναι δύναμη που υπηρετεί με τον πιο αυταρχικό τρόπο τον καπιταλισμό. Είναι ενάντια στην εργατική τάξη και φυσικά ενάντια σε κάθε διαδικασία. Εγώ θυμάμαι οποία... τώρα που λέτε αυτό, θυμάμαι στη Β' Πειραιά, δεν ήταν που αποκαλύφθηκε ότι οι διάφοροι εφοπλιστές είχαν εκμισθώσει κάποιους από αυτούς σε βάρος... Δουλεμπορικά γραφεία είχαν απεργώνει. Δουλεμπορικά γραφεία είχαν κάνει ήδη. Θέλουν να κάνουν συνδικάτο για να ρίξουν τα μεροκάματα. Αυτά που θέλει το κεφάλαιο. Και πουλάνε δηλαδή και προστασία τώρα. Αυτά είναι δοφόνα και του κοινού ποινικού. Αυτά τα πράγματα και από το δικό γραφείο. Είναι λοιπόν, μια εγκληματική γνωστά οργάνωση ενός κακού μοίρια έπονται, που λέγανε και αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Εσάς σας προβληματίζει καθόλου γιατί μέσα σε μια κρίση, στην οποία οφείλουμε να πούμε όλοι και όποιος το αμφισβητεί στα λέει ψέματα, ότι το ΚΚΕ δεν λέγησε. Σας προβληματίζει ότι δεν είχατε άνοδο και ότι είχατε μία πολύ αδυνάμεια? Κοιτάξτε, δεν έχουμε μεγάλη άνοδο. Αλλά είμαστε μία δύναμη που αναγνωρίζει ο λαός για τη συνέπειά της, για τη μαχητικότητά της και για την όλη της στάση στην ερμηνεία αυτής της κρίσης
με τα χαρακτηριστικά που αυτή, τα πραγματικά χαρακτηριστικά που έχει. Αυτό, γι' αυτό το λόγο πρέπει να μας εμπιστευτεί ο λαός, να μας δώσει την δύναμη που χρειαζόμαστε. Να έχει τη δύναμη δηλαδή που ο ίδιος χρειάζεται στα όργανα που θα εκλεγούν οι κομμουνιστές από τη θέση της λαϊκής αντιπολίτευσης που θα δίνει τη μάχη. Η εργατική τάξη μπορεί να κάνει αυτό το βήμα τώρα και μέσα από την εμπειρία, όπως είπατε προηγούμενα, και από τα παιχνίδια που παίχτηκαν, αν θέλετε, που επέδρασαν σε εμάς. Ας πούμε, όταν εμείς είπαμε δεν συμμετέχουμε σε κυβέρνηση για να διαχειριστούμε τον καπιταλισμό, θυμάστε τι γινόταν. Ναι, ναι. Αυτό το ερμήνευαν όλοι, ότι βοηθήστε κι εσείς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι θα κάνει κτλ. Σας επιτέθηκαν πολλές φορές, σας είπαν μέχρι εμείς και ότι παίζετε το παιχνίδι αστικών κομμάτων. Ναι, δεν υποχωρήσαμε λοιπόν. Η αστική τάξη, κοιτάξτε, έχει τα κόμματα που μπορούν να κυβερνήσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερή δύναμη. Κοιτάξτε, τώρα νομίζω γελάνε και οι αριστεροί που, εν πάση περιπτώσει, όχι εκείνοι που πραγματικά πίστευαν, και εκείνοι που λένε ότι είναι αριστεροί, έτσι. Εντάξει. Τα εργασιακά τα έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά η κυβέρνηση ως επίτευγμά της, εν πάση περιπτώσει, και πολύ και κόντρα στον Κυριακό Μητσοτάκη. Ότι μείωσε την ανεργία, ας πούμε, για παράδειγμα. Να σας πω, υπάρχει μια κόντρα, η οποία είναι επιφανειακή κόντρα και μια κόντρα που θέλει να καλλιεργεί στο φανατισμό. Ας πιάσουμε αυτό που είπε ο Μητσοτάκης για το 7ήμερο. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα. 7ήμερο δουλεύει και σήμερα ο κόσμος. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έχουν δώσει το καλύτερο εαυτό του να υπερασπίσουν τις εργασιακές σχέσεις που θέλει το κεφάλαιο. Ελαστικές μορφές απασχόλησης, καταργήση των συλλογικών συμβάσεων, και τούτη η κυβέρνηση τα έκανε και οι προηγούμενοι. Ελαστικά ωράρια εργασίας, εργασία χωρίς πληρωμή, χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Άλλαξαν το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, το ξέρετε. Ας πούμε, τσάκισαν τα δικαιώματα των συνταξιούχων. Δηλαδή, τι θα πούνε για την εργατική τάξη, ότι στην περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης θα έχει μια δουλειά η οποία θα είναι μια δουλειά που δεν θα του φτάνει του εργαζόμενου να καλύψει, όχι βασικές. Ούτε στοιχειώδες ανάγκες. Αυτή είναι η προοπτική, κυρία Μοσχολιού, να σας πω. Ο άνθρωπος μπορεί και παράγει καλύτερα σήμερα. Mm-hmm. Έχει τεχνολογικά μέσα. Ναι. Και μπορεί ένας άνθρωπος πατάει ένα κουμπί και με τη γνώση, με την τεχνολογία και όλα αυτά. Γιατί του λένε ότι πρέπει να χειροτερέψει η ζωή του, να μην έχει ένα μεροκάματο, ένα μισθό που να ζει με αξιοπρέπεια? Γιατί δεν πρέπει να βγαίνει νωρίτερα στη σύνταξή του? Γιατί δεν πρέπει να έχει ελεύθερο χρόνο να έχει για τον πολιτισμό, για την ξεκούρασή του? Γιατί δεν μπορεί να έχει υγεία, ας πούμε, που να μην είναι εμπορευματοποιημένοι και όλα αυτά που ζούμε? Λοιπόν, και οι δύο είναι υπεύθυνοι, και τα άλλα κόμματα που στήριξαν, και όλα αυτά είναι στη λογική να υπηρετήσουν το κεφάλαιο που θέλει φτηνή εργατική δύναμη, του συνταξιούχου, στον Γιάδα, και όλα τα άλλα εμπορευματοποιημένα να κερδίζουν. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Κουμπούρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις εκλογές της Κυριακής. Καλή επιτυχία για εσάς και και για το κόμμα. Ένα είναι το κόμμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Τζίνα Μοσχολιού και τον Γιώργο Παπαχρήστο, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα, στις 18:00 δηλαδή. Γεια σας.